Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη και την εμπιστοσύνη που δείχνετε σε αυτή την εκπομπή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 τα ξημερώματα, όπως κάθε βράδυ, 12 με 2 από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Και σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο ζωντανά. Ο πρόεδρος δεν λέει ποτέ όχι, ούτε εκεί είναι ακούραστος. Είναι ο κύριος Βασίλης Λεβέντης, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών. Τον καλησπερίζω, τον καλωσορίζω. Καλή χρονιά σας εύχομαι. Με υγεία και επιτυχίες, Πρόεδρε. Και στον κόσμο και σε εσάς. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Σε λίγα λεπτά θα ανοίξω σύντομα τις γραμμές σε αυτή τη συνέντευξη, κύριε Λεβέντη. Σε λίγα λεπτά, φίλες και φίλοι, όποιοι θέλετε, μπορείτε να βγαίνετε, να τηλεφωνείτε στην συνεργάτη μου τη Σοφία στο 210-3489-008 και να βγαίνετε ζωντανά να θέτετε τα ερωτήματά σας στον Πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών. Επίσης, έχουμε κάνει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ με την Κατερίνα Καμπόσου, είναι μια νέα και πολύ ικανή συνάδελφος, η οποία πήρε την κάμερα της εκπομπής σήμερα, βγήκε στο κέντρο της Αθήνας, μίλησε με συμπολίτες μας, κύριε Λεβέντη, και θα σας μεταφέρουν οι συμπολίτες πάρα πολλά και ενδιαφέροντα ερωτήματα για σας. Σημαντικό αυτό. Ήθελα να ξεκινήσω με μια είδηση, θα την ξέρει ο πρόεδρος, αλλά ήθελα να την πω την είδηση. Αύριο υπάρχει μια συνάντηση, φίλες και φίλοι, ανάμεσα στην κυρία Φόφη Γεννηματά και στον κύριο Γιώργο Παπανδρέου, και πάνε για πολιτικό γάμο, κύριε πρόεδρε. Φόφη Γεννηματά με Γιώργος Παπανδρέου, πρώην πρωθυπουργός. Πάνε να τα βρούνε. Το κηδισό έχει ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κουτσικώνα που ετοίμασε τη φωτογραφία. Δείξαμε και φωτογραφία τώρα της κυρίας Γεννηματάκη. Λοιπόν, ενώνονται, θα έλεγα. Εις γάμου κοινωνία. Πώς το βλέπετε, πώς το σχολιάζετε αυτό? Φόφη Γεννηματάς, Γιώργος Παπανδρέου. Βέβαια, προέρχονται από τον ίδιο πολιτικό χώρο. Κοιτάξτε, υπάρχει στο Πασόκ ένα τρίο. Βενιζέλος, Γεννηματά, ας πούμε, ως εκπρόσωπος του παλαιού Πασόκ, και ο Γιώργος Παπανδρέου. Ναι. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι της οικογένειας Παπανδρέου, έχει δικαιώματα μέσα στο Πασόκ. Ναι. Αλλά στην κοινωνία αυτοί και οι τρεις, δηλαδή και η Γεννηματά και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Βενιζέλος, στην κοινωνία έχουν μικρή απήχηση. Και η κυρία Γεννηματά, γιατί το Πασόκ πάει καλά στις δημοσκοπήσεις. Στις δημοσκοπήσεις τώρα δείχνει ότι τσιμπάει πράγματα. Εγώ πιστεύω στις δημοσκοπήσεις ότι. Ζορίζεται. Τις δίνουν κάτι παραπάνω. Α, τις δίνουν παραπάνω. Mm. Λέτε λοιπόν ότι δεν έχει μεγάλο ρεύμα. Και σε εμάς στην Ένωση Κεντρών δίνει πάντα παρακάτω. Βέβαια, εντάξει, με αρκετές στις δημοσκοπήσεις σας έχουν πάνω από το 3 σε ποσοστά ασφαλείας. Εντάξει, δεν λέω γι' αυτό. Εγώ λέω ότι η Γεννηματά αυτό το 6 που τις δίνουν στις δημοσκοπήσεις δεν το έχει. Δεν το έχει. Mm. Μάλιστα. Για να δούμε. Για να δούμε τι μέλλον θα έχει. Αλλά έχουν αυτοί και οι τρεις. Ο Μεν Βενιζέλος έχει πάει με τη δεξιά και απειλεί ακόμη να πάει. Τι εννοείται, να πάει με αν πάει ο Παπανδρέου πίσω στο Πασόκ, ο Βενιζέλος θα πάει με το Μητσοτάκη. Θα είναι υποψήφιος του Μητσοτάκη. Θα τον δεχτεί, η Νέα Δημοκρατία. Καλά, τι θα τον δεχτεί, αφού μαζί ήταν. Μπορεί να τον θέλει, αλλά. Μαζί ήταν. Τι θα τον δεχτεί. Συγκυβερνήσαν, θα μου πείτε. Και πιστεύουν και στα ίδια πράγματα. Δεν έχουν διαφορές. Όχι, καμία. Καμία διαφορά. Ναι, όταν κυβερνούσαν είχαν καμία. Άρα βλέπετε πιθανό να πηγαίνει ο Βενιζέλος υποπροϋποθέσεις στην Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι αντίθετος με το να γυρίσει. Ο Γιωργάκης, ο Γιώργος, ναι. Άρα θα έχουμε κατάσταση. Ο Γιώργος πάλι είναι αυτός που φέρει τα μνημόνια. Σωστό. Και η Γεννηματά είναι αυτή η οποία πιέζεται. Δεν είναι μόνο αυτοί που πιέζουν, είναι και η Διαμαντοπούλου με τον Φλωρίδη, Ραγκούση, τον κύριο Φλωρίδη, τον κύριο Ραγκούση, Ραγκούση, οι οποίοι θα κάνουν και αυτοί τώρα. Αυτή είναι τα ορφανά του Σιμίτη. Του κύριου Σιμίτη. Άρα. Αν γίνουν όμως ευνίδια εκλογές, αυτοί δεν θα προλάβουν να κάνουν τίποτα. Ναι, θα έρθουμε στις εκλογές ναι, τώρα. Ναι, γιατί συναντηθήκατε τη Δευτέρα και με τον κύριο Τσίπρα και νομίζω θα μας μεταφέρετε ακριβώς. Ναι, ό,τι μπορώ. Ό,τι μπορείτε να μας πείτε. Ό,τι επιτρέπετε. Γιατί ξέρω ότι συμφωνήσατε να μην πείτε και μερικά πράγματα από ό,τι κατάλαβα. Αλλά οι δημοσιογράφοι με έχουν μαδίσει. Σας μιλήσω. Όπως το κοντόπουλο που δεν δούμε είναι καθόλου φτερό. Σας μαδάω. Τώρα θέλω να έρθουμε σε 3-4 θέματα της επικαιρότητας. Τώρα, μιας και αναφερθήκαμε και στον κύριο Παπανδρέου, ένας πλωτάρχης του πολεμικού ναυτικού, τον έχει μηνύσει και θα δικαστεί σε λίγες μέρες. Δεν πιστεύω. Για το μνημόνιο. Και τα λοιπά. Τώρα είναι πολιτικά θέματα αυτά. Τώρα να ποινικοποιούμε τα πολιτικά. Ναι. Η επιλογή του ήταν να πάει στο μνημόνιο, γιατί θεώρησε ότι αν δεν πάει, θα φτώχευε η χώρα και θα πήγαινε και φυλακή κιόλα. Μάλιστα. Οπότε έπραξε μια πολιτική απόφαση πήρε για το μνημόνιο, την οποία ψήφισαν και οι βουλευτές του τότε Πασόκ. Ναι.
Μπορεί λοιπόν να τον στείλεις φυλακή για κάτι που ψήφισε η πλειοψηφία της Βουλής. Αν αρχίσουμε έτσι, θα πάνε όλοι φυλακή. Δεν θα έχουμε τελειωμό. Δεν θα μείνει έξω κανένας. Δεν θα μείνει έξω κανένας. Να σας ρωτήσω τώρα, χιονιάς βαρύ στην Ελλάδα τα τελευταία 24 ώρα και είδαμε τις απαράδεκτες εικόνες, κύριε Πρόεδρε, στη Μόρια, στους πρόσφυγες, εικόνες οι οποίες μεταδόθηκαν σε όλο τον κόσμο και ασφαλώς δεν ήταν τιμητικές για την Ελλάδα. Θέλω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Εντάξει, είναι ανοχήρωτος ο κρατικός μηχανισμός στην Ελλάδα. Υπάρχει αργομυστία, άμα πάτε στους δήμους, αυτοί από το πρωί που πάνε κοιτάνε το ρολόι τους να φύγουν. Δεν υπάρχει. Να. Υπάρχει στην Ελλάδα μια αδράνεια στον κρατικό μηχανισμό. Το ότι αφήσαμε τώρα τους πρόσφυγες στους καταβλισμούς εκεί να είναι σε απαράδεκτες συνθήκες. Τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε, να τους πάμε σε πολυκατοικίες. Σε πολυκατοικίες μπορεί να μην μπορούσαμε να τους πάμε, θα μπορούσαμε να τους έχουμε πάει όμως σε κλειστά ξενοδοχεία τώρα που είναι και η περίοδος τέτοια εκεί. Έχουμε για τόσους πολλούς ξενοδοχεία. Θα μπορούσε. Πήγε επίσης ένα πολεμικό πλοίο εκεί, θα μπορούσε να έχει πάει το πλοίο νωρίτερα. Δηλαδή θα βγήκε και ο κύριος Βίτσας και προς τιμήν του είπε ότι πράγματι. Πάντως εγώ δεν συμφωνώ με την άποψη να κατηγορούμε τον Τσίπρα για τους πρόσφυγες. Γιατί είναι το κράτος γενικά άχρηστο στην Ελλάδα, είναι το κράτος άχρηστο. Ναι, οι κυβερνήσεις τι κάνουν. Δηλαδή και εγώ να έρθω να πω την αλήθεια πρωθυπουργός, δεν θα καταφέρω σε ένα μήνα μέσα. Μα δεν είναι ένα μήνα ο κύριος Τσίπρας στην κυβέρνηση, είναι 2 χρόνια πλέον. Δύο χρόνια είναι, αλλά είναι χωρίς λεφτά. Χωρίς λεφτά. Εδώ άκουσα την κυρία Βόζεμπερκ, την ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ναι, ότι υπάρχουν, λέει, αδιάθετα, εκτός αν λέει ψέματα η κυρία Βόζεμπερκ. Ναι, για πέστε. Λοιπόν, κύριε Λεβέντη, υπάρχουν, λέει, ούτε ένα ευρώ από τα 509 εκατομμύρια για τους πρόσφυγες δεν έχουν αξιοποιηθεί. Ναι, δεν μπορείς να τα πάρεις όμως έτσι. Υπάρχει ένας τρόπος να παίρνεις τα λεφτά για τους πρόσφυγες. Ναι. Προσφέροντας έργα σε hot spot. Ωραία, τα κάνουν τότε. Αφού τα δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα χρήματα. Εντάξει, αλλά 500 εκατομμύρια, μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Θα έπρεπε κάπως να αξιοποιηθεί. Καταρχάς, η Ελλάδα προσπαθούσε όλο αυτό το διάστημα να μην αυξηθούν οι πρόσφυγες. Μάλιστα. Γιατί αν ξεκινούσαμε την άποψη να αυξηθούν οι πρόσφυγες και να κάνουμε καταλήμματα, ναι, ναι, η ελληνική κοινωνία δεν συμφωνεί με την άποψη αυτή. Δηλαδή ας έρθουν πολλοί και αρκεί να φτιάνουμε υποδομές. Ναι. Αν μα πάτε στα νησιά, δεν θέλουν υποδομές. Με το ζόρι γίνονται υποδομές. Ναι, εδώ δεν ανοίγουν ξενοδοχεία. Φύγεται ο τουρισμός. Ακριβώς. Δεν ανοίγουν ξενοδοχεία. Λοιπόν, διότι, λέει, πριν 3 μήνες. Έχει δυσκολίες. Πήραν απόφαση η όποια κυβέρνηση. Έχει... Να μην βάζουν μέσα. Γι' αυτό προσφύγες. Λέω, μην κατηγορούμε εύκολα. Δεν κατηγορούμε εύκολα. Η κυρία Βόζεμπερκ πρέπει να ξέρει ότι τα λεφτά αυτά είναι τα συνολικώς διατιθέμενα για την υπόθεση αυτή. Αλλά αυτά δεν μπορεί να πας να τα πάρει. Τα παίρνει σταδιακά από τη μομένου του έργου που. Αλλά εγκρίθηκε το ποσό, αλλά εγκρίθηκε για κάποιο σκοπό το ποσό. Το σύνολο. Το σύνολο, το ναι, σύνολο. Για να τα παίρνεις όμως, ναι, θα ήταν βλάκας ο Τσίπρας να μην πάει να τα πάρει όλα, αν ναι, μπορούσε. Ναι, αλλά να δεν μπορεί, και τίποτα. Πρέπει να κάνει, να έργο, να κάνει έργο και να τα παίρνει. Ξέρετε κάτι γιατί σας το λέω. Ναι. Γιατί ο ελληνικός λαός την έχει ζηνιώσει στο πετσί του την προσφυγιά. Ναι, δηλαδή, δεξιά, τώρα, όμως... μην κάνουμε δηλαδή και εμείς τους μάγκες σε ανθρώπους εξαθλειωμένους που έρχονται στην Ελλάδα. Δεν κάνω και εγώ, όταν εμείς πριν από πολλές δεκαετίες οι παππούδες μας, οι θιές μας, οι γιαγιάδες μας κτλ. Ξενιτεύονταν, ήταν πρόσφυγες. Εγώ δηλαδή, δεν δικαιολογώ, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Δεν δικαιολογώ κανέναν. Απλά σας λέω, κύριε Λιάτσο μου, ότι η Νέα Δημοκρατία, ενώ σήκωνε τη σημαία του ρατσισμού μέχρι τώρα, κατηγορώντας ναι, ότι με την αδράνεια του Τσίπρα έρχονται πρόσφυγες, mm-hmm, τώρα κατηγορεί γιατί δεν τους τα έχουμε έτοιμα όλα. Ναι, η Νέα Δημοκρατία κάνει τη δουλειά της σαν αντιπολίτευση. Ναι, αλλά την κάνει με έναν τρόπο προκλητικό που δείχνει ότι μπορεί, στην Ελλάδα οι αντιπολιτεύσεις είναι πάντα αδιόρθωτες. Σε αυτό έχετε δίκιο. Αυτό λέω. Έχετε πολύ δίκιο. Δεν μπορεί λοιπόν να βγαίνει, να βγαίνει κάθε φορά. Τι κάνει κανένα κόμμα, δεν με ενδιαφέρει. Δεν μπορεί να βγαίνει κάθε φορά και να λέει γιατί δεν πήρε τα 575 εκατομμύρια. Γιατί φαντάζομαι γνωρίζει ότι αυτά λαμβάνονται τμηματικά με βάση την υποδομή που δημιουργεί. Δεν είναι πάω και τα παίρνω. Μάλιστα. Πάντως κάποια πράγματα θα έπρεπε να έχουν γίνει. Και το κόμμα της κυρίας Βόζεμπερκ είναι αντίθετο με το να έρθουν εδώ χιλιάδες. Καλά, όλοι είναι αντίθετοι. Α, μπράβο. Να έρθουν χιλιάδες. Άρα, λοιπόν, και να είναι ανοιχτά τα σύνορα και να μπαίνουν μέσα. Άρα λοιπόν πρέπει σαν κράτος πρώτα να μετριάσουμε τον αριθμό. Να κόψουμε τα κύματα που έρχονται τα καινούργια πρώτα. Αυτό είναι σωστό. Για τους δε ήδη εντός των υπάρχοντες, λέμε τώρα. Για να φτιάξουμε υποδομές, αλλά να φροντίζουμε και να αποχωρούν με βάση. Τι έχετε δει τις εικόνες, δεν τις έχετε δει. Πώς δεν τις έχω δει και είναι ντροπιαστικές. Και επέσκυντες είναι. Μάλιστα. Αλλά όχι με βάση αυτές να κάνουμε ψηφοθυρία.
Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Τώρα εσείς είστε κόμματα, πολιτικοί. Σωστά, ναι. Εγώ σας ρωτάω σαν δημοσιογράφος πολίτης. Ναι, ναι. Και σαν δημοσιογράφος πολίτης. Γιατί η Νέα Δημοκρατία θα κόψει φόρους, ναι, θα τα κάνει όλα. Και το ρωτώ με, μέχρι πρόπερση ήταν εκείνη, γιατί δεν τα έκανε. Αυτό είναι πολύ σωστό ερώτημα. Όχι μόνο πρόπερση. Ας το απαντήσει για πολλές δεκαετίες. Ναι, και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ναι, 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 ναι. Ας πάρουμε από το 1974 και μετά κυβερνούσαν αυτά τα δύο κόμματα. Μάλιστα. Εσείς βέβαια έχετε κάνει κριτική πάρα πολύ σκληρή και καλά κάνετε κατά τη γνώμη μου, έτσι πρέπει να γίνεται. Τώρα είχαμε το άλλο φαινόμενο χτες. Θέλω να τοποθετηθείτε και σε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Συνελήφθησαν δύο δημοσιογράφοι μετά από μήνυση που υπέβαλε εναντίον τους. Δεν ξέρω αν έχει δίκιο ή άδικο. Μπορεί να έχει δίκιο ο κύριος Καμένος. Πώς βλέπετε αυτό το φαινόμενο να συλλαμβάνονται οι δημοσιογράφοι, να μπαίνουν αστυνομικοί μέσα στα γραφεία τους, μου έχει συμβεί και εμένα στο παρελθόν, να τους φοράνε χειροπέδες, να τους πηγαίνουν στη σήμανση. Από δεν είναι ευχάριστο αυτό. Παρακαλώ, το θέαμα, αυτό. Το θέαμα του να έρχεται τώρα εδώ να συλλαμβάνει ένα στολιάτσο. Ναι. Ξέρετε, δεν είμαστε στην Τουρκία του Ερντογάν. Δεν είμαστε στην Τουρκία του Ερντογάν. Είμαστε στη δημοκρατική Ελλάδα. Ναι. Και με πρωθυπουργό τον αριστερό, εντός ή εκτός αγωγικών, Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Δεν μ' άρεσε λοιπόν αυτό το φαινόμενο. Όμως θα πω και κάτι άλλο, ότι οι δημοσιογράφοι έχουν και αυτή δεοντολογία που δεν την τήρουν, την υπερβαίνουν. Έχετε πολύ δίκιο. Πολλές φορές, εγώ άκουσα την υπόθεση. Δεν μπορούν να κάνουν κουρελού των άλλων. Κοιτάξτε, επειδή είναι δημοσιογράφοι και να διεκδικούν ένα είδος ασυλίας. Εάν ισχύει αυτό που είπε ο κύριος Καμένος, που τον άκουσα με προσοχή, ότι αναφέρθηκαν οι δύο αγαπητοί μου συνάδελφοι στο παιδί του κυρίου Καμένου, αυτό είναι μεγάλο φάουλ. Πολύ μεγάλο. Αν έχεις να πεις κάτι, πέστα στον κύριο Καμένο. Από εκεί και πέρα όμως, δεν στέλνεις την αστυνομία να κανονίσει αυτή τη διαφορά. Εγώ, κάνε μια μήνυση, εγώ κάνε μια προσωπικά αγωγή, στα 40 χρόνια που ασχολούμαι με την πολιτική, κύριε Εμιλία, ναι, ναι, με έχουν θίξει άδικα τόσοι. Πάρα πολλές φορές. Που έπρεπε να είμαι όλη μέρα στην Ευελπίδων. Καταλάβατε. Όμως προτίμησα το δρόμο να αντέχω και να πείθω στη συνέχεια και να το ξεπερνώ έτσι. Είχατε αυτή την έχουν γράψει ότι έχω λεφτά στο εξωτερικό, έχουν, διάφορα έχουν γράψει. Και όλοι και μέλη του κόμματος σε ένα κέντρο ήρθαν και μου λένε τράβα μηνύσεις. Μόνο έτσι θα καταλάβω. Έχετε κάνει μηνύσεις σε δημοσιογράφους? Ποτέ. Ποτέ. Γιατί πιστεύω ότι την τιμή μου την προστατεύω με τη συμπεριφορά μου. Είναι σοφό αυτό που λέτε. Ναι, ναι. Είναι σοφό. Βγήκα κερδισμένος. Και δείξατε και ψυχραιμία και ωριμότητα σε πολλές φάσεις. Ναι, και διότι και αυτοί μετανοούν και σιγά σιγά αλλάζουν και στάση. Ναι. Άρα εσείς δεν βλέπετε σωστό να συλλαμβάνονται δημοσιογράφοι, αλλά και οι δημοσιογράφοι να είμαστε μαζεμένοι, ναι, και εμείς να είμαστε μαζεμένοι, ναι, και να λύνονται δικαστικά με διαφορές. Και όχι κακοήθειες και όχι χωρίς αποδείξεις ατεκμηρίωτα πράγματα. Μάλιστα. Τώρα, ήθελα, μιας και μιλάμε λίγο για τα μίντια, να μας πείτε τη γνώμη σας. Ακούμε για χρεωμένα μεγάλα μίντια, μεγάλα δημοσιογραφικά μαγαζιά. Άλλοι εκτιμούν ότι η επόμενη μέρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα είναι μια καινούργια μέρα. Παραδοσιακά μαγαζιά θα κλείσουν κτλ. Πώς τη βλέπετε αυτή την εξέλιξη? Για παράδειγμα, μιλάω για το ΔΟΛ, για να μην κρυβόμαστε. Τώρα μιλάω για το παραδοσιακό πολύ μεγάλο δημοσιογραφικό μαγαζί, το συγκρότημα Λαμπράκι. Ναι. Ευχαριστώ, Σοφία. Ευχαριστώ. Ακούστε, πολύ. Σε όλα τα πράγματα υπάρχουν αλλαγές. Η Ελλάδα πριν 4 χρόνια είχε 45 τράπεζες και τώρα έχει 4. Ναι. Έτσι είναι. Εκλείσανε 41. Ναι. Λοιπόν, εκλείσανε 41 τράπεζες. Ναι. Βγαίνουν νέες εφημερίδες. Βγαίνουν, ναι. Μερικές από αυτές δεν αντέχουν, κλείνουν. Ναι. Όποιος είναι καλός. Ναι. Όποιος είναι καλός στο περίπτερο. Όποιος και αντέχει και όλα. Δεν είναι μόνο καλός. Όχι, δεν είναι στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμη ο καλός ανεβαίνει. Δεν είναι πάντα αυτό. Δεν μπορεί να είναι καλός ένας και εφημερίδες, λόγω οικονομικών δυσκολιών να κλείσει. Στις εφημερίδες εκεί ο ανταγωνισμός πλέον, ναι, επειδή είναι ελεύθερος. Ο ΔΟΛ τώρα, ο ΔΟΛ είναι μια παλιά εφημερίδα που έχει βέβαια και απάνω του αμαρτίες. Αμαρτίες, δηλαδή θαλασσοδάνεια. Είναι, εκπροσωπεί μια εποχή, την εποχή της ελευθεροτυπίας, της παλιάς, του έθνους, οι εφημερίδες. Είχαν το πάνω χέρι. Παίρνανε τον κάθε Καραμαλή και τον κάθε Παπαδρέου και διατάζανε αυτοί. Λέτε. Ναι, πρωθυπουργούς και διατάζανε αυτοί. Και οι πρωθυπουργοί λέγανε στις τράπεζες δώσε. Εγώ ήμουν κάποτε νεαρόσον στο γραφείο του Παρασκευά του Χριστοδουλόπουλου που είχε το πρακτορείο διανομής τύπου. Μάλιστα. Και τον είχε πάρει ο Λαμπράκης. Ο αείμνηστος. Ο αείμνηστος Λαμπράκης, ο... να μεσολαβήσει ο Χριστοδουλόπουλος να ησυχάσει λίγο ο Καραμαλής. Ναι. Τα ακούτε να κρατεί, δηλαδή τα έχει βάλει τότε ο Καραμαλής με το γερο Λαμπράκη, το Χρήστο. Ναι. Και πήρε μπροστά μου ο Λαμπράκης
παρακαλώντας τον Παρασκευά Χριστοντουλόπουλο, την εποχή της μεγάλης δόξης στον τόπο. Ο οποίος είχε τη διανομή τύπου. Ναι, που είχε όμως και τη δύναμη, γιατί αυτή έδινε καθημερινά τα λεφτά στους εκδότες. Ναι. Και πάντα οι εκδότες του ζητάγανε προκαταβολές του Παρασκευά. Εκεί έγκυται η δύναμή του. Να καλμάρει τον Καραμαλή. Τα ακούτε. Γινόταν, τα ξέρουμε. Άρα. Να σας πω κάτι. Ορισμένοι εκδότες, από τους ισχυρούς εκδότες που παραμένουν και σήμερα, δεν θέλουν να εξαιρεθούν, λέει, από το πόθεν έσχες. Εμένα, σαν δημοσιογράφος, απλός δημοσιογράφος που είμαι εγώ και σκληρά εργαζόμενος δημοσιογράφος για το ψωμί μου, μου κάνει εντύπωση ότι ορισμένοι εκδότες θέλουν να εξαιρεθούν από το πόθεν έσχες. Και θέλω να σας ρωτήσω, εσύ που έχετε μια πολύ μεγάλη εμπειρία ζωής. Θεωρούν δηλαδή ορισμένοι εκδότες ότι είναι θεοί, ότι είναι, ανήκουν σε άλλη κατηγορία, δεν είναι δηλαδή άνθρωποι σαν τους υπόλοιποι? Κοιτάξτε, δηλαδή, γιατί να έχουν πόθεν έσχες? Το πόθεν έσχες πρέπει να το ξανακοιτάξουμε, το είπα και του Τσίπρα προχθές. Α, του το είπατε. Γιατί από όλη αυτή την ιστορία του πόθεν έσχες, δύο ανθρώποι έχουν πάει φυλακή. Ο Τσοχαντζόπουλος. Δηλαδή έχουμε χρησιμοποιήσει κόσμο ορκωτούς. Ο Κατσόπουλος δεν πήγε για το πόθενέσεις. Από εκεί πήγε. Φυλακή, στην αρχή για το πόθενέσεις. Για τα άλλα καλά πράγματα που έκανε. Στην αρχή από το πόθενέσεις που δεν το είχε γράψει το σπίτι καθόλου. Εντάξει, αυτό ήταν... Από εκεί ξεκίνησε. Το έλασον. Αυτό ήταν όμως ο λόγος που του στείλε τον έλεγχο. Που ξεκίνησε ο έλεγχος και του βρήκανε μετά και τα υπόλοιπα. Καταλάβατε. Δηλαδή θέλω να πω, μετά από 20-25 ετών χρήση του νόμου, ναι, αυτού περί πόθεν έσχες, ένα-δύο περιπτώσεις παρεπέμφθησαν. Ναι, και διερωτώ με, αξίζει τον κόπο, ναι, γιατί έχουμε και 200 ανθρώπους εκεί να είναι υπάλληλοι. Μάλιστα. Έχουμε ορκωτούς που επιπλέον αξίζει το κόστος αυτού του ελέγχου. Ναι. Εγώ λοιπόν είμαι της άποψης. Δεν πρέπει να έχουν όμως όλοι υπόθεν έσχες. Όλοι, αφήστε. Δηλαδή, είμαι της άποψης να το αλλάξουμε. Να το βελτιώσουμε. Να γράφει ο καθένας. Τι έχει. Όταν μπαίνει στην πολιτική ή στο αξίωμα, τι έχει. Σε όλα. Μπαίνοντας. Απόλυτα. Όταν γίνεται κάποιος βουλευτής. Απόλυτα. Ναι. Να είναι υποχρεωμένος αν αλλάζει κάτι σημαντικό να ενημερώνει. Μάλιστα. Δηλαδή, αν εσύ αποκτάς ένα τραπεζικό λογαριασμό με 200.000 ευρώ επιπλέον, να πας να το γράψεις. Μάλιστα. Να είσαι υποχρεωμένος. Πριν μπω στη Βουλή. Να τιμωρεί. Αν θέλω να γίνω πολιτικός. Όχι, και μετά. Μπήκε στη Βουλή. Τα κατέγραψες τα πρώτα. Μάλιστα. Τον τρίτο χρόνο έχεις 100.200 παραπάνω. Να οφείλεις να ενημερώσεις. Πού τα βρήκα. Ναι, όχι, να ενημερώσεις εκεί. Να καταγραφεί. Την καταγραφή. Και από πού τα βρήκα. Και όταν δουν αυτοί κάποια καταγγελία ότι έκρυψες κάτι. Ναι. Αποδεδειγμένη ή καμιά μεγάλη διαφορά, ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν δικαιολογείται από το μισθό σου, από κάτι, τότε να πέφτει ο έλεγχος. Πάντως συμφωνείτε και εσείς ότι δεν πρέπει να εξαιρείται κανείς. Κανείς πολίτης, ναι, είτε είναι εκδότης. Βέβαια, κάποιοι είτε εκδότες, είναι εργοστασιάρχης, είτε είναι εφοπλιστής. Οι εκδότες, όχι ότι έχουν δίκιο να εξαιρούνται, αλλά οι εκδότες είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο επαγγέλματος, ας το πω, που δεν είναι επάγγελμα αυτό, είναι. Το να ασχολείσαι με τη δημοσιογραφία και τις εκδόσεις είναι και λειτουργήμα συν τις άλλες, εγώ το θεωρώ. Μακάρι, δεν το βλέπω μόνο. Μακάρι, δεν είναι σαν να φέρνεις τώρα λέτε, περιγράφετε το ιδανικό. Ναι, το ιδανικό, ναι. Οι εκδότες χρησιμοποιούν σύνθετα λεφτά. Δηλαδή είναι και εργολάβοι δημοσίων έργων, είναι και σε χρηματιστήρια, είναι και εφοπλιστές. Και αυτοί τώρα τι ποθενέσεις να γράψουν αυτοί. Τώρα ένας που είναι εφοπλιστής και άντε, έχει σε 500 τράπεζες. Την παροιμία, βρες λέει μέσα στα άχυρα ότι το βελώνει. Φοβάμαι, λοιπόν, ότι και που το δηλώνουν είναι ψεύτικο. Ότι είναι ψεύτικο. Ναι. Λοιπόν, πάντως συμφωνείτε. Και φαρισαίζουμε δηλαδή. Για να έρθουμε σε ένα άλλο θέμα πολύ δηλαδή μεγάλο. Δηλαδή στο Βγενόπουλο τώρα, άμα πας και, πεθαμένος που είναι, άμα πάμε να βρούμε τους λογαριασμούς, αφήστε τους, το καήκαμε. Έχει, δεν θα τους βρούμε. Φύγει ο άνθρωπος τώρα. Ναι, αλλά λέω γενικώς δεν θα τους βρούμε. Λοιπόν, υπόθεση Νοβάρτης. Ναι. Βλέπω την Κόντρα News κάθε μέρα το έχει το θέμα, το παλεύει, το ψάχνει, ναι, αποκλειστικές πληροφορίες, πρώτο θέμα το κάνει. Λίγα μίντια μέσα. Εφημερίδες, τηλεοράσεις κλπ. Ασχολούνται με ένα πελώριο, λέει, σκάνδαλο, το οποίο, κύριε Πρόεδρε, μπορεί να εξελιχθεί σε μεγαλύτερο σκάνδαλο σε ποσά δισεκατομμύρια από τη Siemens. Και μάλιστα, λέει, υπάρχουν πληροφορίες ότι ενέχονται, λέει, στην υπόθεση, αυτά θα βγούνε σιγά σιγά, ναι, να ενέχονται, ναι, 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 τέσσερις υπουργοί και ένας πρώην πρωθυπουργός. Τι, ναι, έχετε άποψη για το σκάνδαλο Νοβάρτης? Έχω άποψη γενικώς, δεν είναι μόνο η Νοβάρτης. Είναι και άλλες εταιρείες, θα φέρουν, ναι, κι άλλες. Ακούστε κάτι. Οι εταιρείες φαρμακευτικές συστηματικά είχαν ιατρικούς επισκέπτες που επισκεπτόντουσαν τους γιατρούς και τους λέγανε να τους πείσουν το φάρμακο τάδε να παίρνεις αυτό και όχι άλλα 10 που υπάρχουν.
Μάλιστα. Πώς τους έπιθες, θα μετάσχεις σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Δωρεάν. Εσύ και η οικογένειά σου. Ναι, ναι. Τζάμπα. Θα πάρεις και 5.000 ευρώ. Μάλιστα. Να αγοράσεις το μπουρμπουάρα. Η γυναίκα σου χρυσαφικά. Ναι. Και διάφορα τέτοια. Και να περάσει ένα ωραίο weekend. Και θα γίνεται αυτό κάθε τρεις μήνες προκειμένου να γράψεις αυτό το φάρμακο και όχι άλλο. Άρα είναι έμεση δωροδοκία. Ναι, έμεση δωροδοκία. Έμεση δωροδοκία. Αλλά είναι μια δωροδοκία τώρα. Την οποία τώρα εσείς πάτε στο ελαφρύ σενάριο, γιατί εγώ θα σας πάω στα πιο βαριά. Ναι. Δηλαδή, για τις υπερτιμολογήσεις στις τιμές των φαρμάκων, άλλο, λέει αυτό, η υπόθεση είναι λογιστικό. Ότι λάδωνε η Νοβάρτης κυβερνητικά στελέχη αρμόδια στον τομέα του φαρμάκου, ναι, για να πετύχει τις τιμές που ήθελε και τις υπερτιμολογήσεις που ήθελε. Αυτό πάλι το κάνουν όλοι για να πετύχουν. Ναι. Ξέρετε πώς αυτό, ξέρετε, είναι, τιμή... είναι πολύ μεγάλο σκάνδαλο. Ξέρετε η τιμή του φαρμάκου πώς βγαίνει. Κάθε ένας πριν κυκλοφορήσει ένα φάρμακο πάει στην αρμόδια επιτροπή. Κάνει προϋπολογισμό. Χρησιμοποιώ αυτό, χρησιμοποιώ και εκείνο. Και πάει στην επιτροπή και βγάζει μια τιμή. Εκεί όλοι προσπαθούν να πετύχουν καλύτερη τιμή, κύριε Λιάτσο. Και πώς το προσπαθούν, δηλαδή, για να το καταλάβω. Με κάθετο. Εγώ δεν είμαι φαρμακέμπορος. Προφανώς και μέχρι και δωροδοκώντας τους αρμοδίους. Προφανώς μέχρι δωροδοκώντας. Μέχρι εκεί δεν θα φτάσει ένας ο επιχειρηματίας. Τα κάνει όλα. Δεν θα φυστεί μέσον. Θα φτάσει και στο έσχατον το μέσον που είναι η μίζα. Που για την Ελλάδα είναι σύνηθες. Πρέπει να πέσει άπλετο φως να μάθουμε. Να... Σας ενδιαφέρει. Πρέπει, σας... αλλά σαν πολιτικό, σαν πολιτικό αρχηγό. Πρέπει να πάει φυλακή όλη η Ελλάδα. Δεν σας γιατί ενδιαφέρει και ο πιο να μάθουμε. Ποιοι ο πιο τελευταίος που έχει μια φαρμακευτική εταιρεία, ναι, πιστεύω και αυτός για να μπαίνει στο χορό, mm-hmm, τα ίδια μέσα θα χρησιμοποιεί. Δηλαδή ήξερα από τους εργολάβους δημοσίων έργων. Οι μεγάλοι δίνανε περισσότερα, μέχρι 15% έφτανε η μίζα. Δίνανε περισσότερα οι μεγάλοι, αλλά και οι μικροί που παίρνανε ένα μικρότερο έργο. Και εκεί δεν δίνανε κάτι. Ποιους θα κλείσουμε μέσα, όλη η Ελλάδα πρέπει να πάει. Δηλαδή μέσα. Είμαστε όλοι, όλη η χώρα είναι ένα παράνομο τοπίο, ας πούμε να το πω έτσι. Αμφιβάλλετε, από μια... μένα το ακούτε. Όχι, σε ρωτώ τη γνώμη σας. Όχι, εσείς τι λέτε. Εσείς είστε πολύ μορφωμένοι. Ο μικρός έκανε μικρότερους τζίρους, άρα έχει μικρότερη δυνατότητα να λαδώνει. Ναι, ο μεγαλύτερος, ο μεγαλύτερος πολύ μεγαλύτερη. Ναι. Αθώος πάντως δεν ήταν κανένας με το σταυρό στο χέρι. Όσοι ήταν απεμακρύνθησαν. Και μιλάτε για δουλειές τώρα πολλών εκατομμυρίων. Πολλών ετών και πολλών δεκαετιών. Και πολλών δεκαετιών. Θέλω να σας πάω στην υπόθεση των Τούρκων αξιωματικών. Ναι. Η οποία εκδικάζεται στον Άριο Πάγο και θα ήθελα να πω και σε εσάς, εσείς θα το γνωρίζετε. Εγώ το πληροφορήθηκα σήμερα και μου το είπε ο πολύ έγκριτος δικηγόρος μας, ο κύριος Γκότσης, ο οποίος μου είπε ότι ο Άριος Πάγος αυτή τη στιγμή δεν εξετάζει ακυρότητα. Δικάζει επί της ουσίας. Καταλάβατε, δικάζει επί της ουσίας. Γιατί είναι ο δεύτερος βαθμός. Ναι, όχι, δεν δικάζει, δεν είναι όμως, επειδή είναι ακυρωτικό δικαστήριο ο Άριος Πάγος, δικάζει επειδή είναι θέμα έκδοσης, μόνο για το θέμα έκδοσης δικάζεται η υπόθεση επί της ουσίας. Σαν κανονικό δικαστήριο. Ναι, ναι, σαν ένα κανονικό εφετείο. Είναι το αδίκημα τέτοιο. Πιάνει η άποψή σας, διότι άκουσαμε πολύ μεγάλη προσοχή στην προηγούμενη ώρα τον κύριο Μάκη Κουρή, ο οποίος είπε ότι έχει πληροφορίες ότι οι 8 αξιωματικοί Τούρκοι, παρά τις αντίθετες προτάσεις των αντισαγγελέων του Αριού Πάγου που είναι κατά της έκδοσης, μπορεί να εκδοθούν. Είπε ο κύριος Κουρής ότι μάλλον από τις πληροφορίες του θα εκδοθούν οι 8. Και σε αυτό λέει υπάρχει μια, πώς να το πω τώρα, μια συνεννόηση, δεν ξέρω αν είναι η σωστή λέξη, μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης για το θέμα της έκδοσης των 8 Τούρκων στον Ερντογάν. Και θέλω την άποψή σας. Δεν έχω την πληροφορία ότι υπάρχει τέτοιου είδους. Όχι την πληροφορία. Εσείς τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει με τους 8 Τούρκους? Εγώ δεν θα τους εξέδιδα σαν Βασίλης Λεβέντης. Και δεν θα τους εξέδιδα διότι θα πάνε σε μια χώρα που θα βασανιστούν και θα εκτελεστούν. Μάλιστα. Άρα τους στέλνουμε δηλαδή κατευθείαν στο απόσπασμα. Αν τους εκδώσουμε στην Τουρκία, τους στέλνουμε στο απόσπασμα. Αν εκδώσει η Ελλάδα και δείχνει και όλα ότι φοβάται την Τουρκία πλέον η Ελλάδα αν το κάνει αυτό και ότι γινόμεθα συνεργοί ενός καθεστώτος που δεν είναι δημοκρατικό του Ερντογάν. Ναι. Είστε κατά της εκδόσεως λοιπόν. Κατά της εκδόσεως. Φίλες και φίλοι, ο πρόεδρος ενός κεντρών μαζί μας, ο κύριος Βασίλης Λεβέντης. Μπορείτε σε λίγο, ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές, να τον ρωτάτε απευθείας. Θα πάμε σε 2 λεπτά διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο κύριος Βασίλης Λεβέντης. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, τη Δευτέρα συναντηθήκατε με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα.
Τι μπορείτε να μας πείτε για αυτή τη συνάντηση, γιατί συναντηθήκατε για το Κυπριακό φυσικά, για το οποίο, κύριε Πρόεδρε, ακούμε αντιφατικά πράγματα. Μάλλον δεν υπάρχει πρόοδος. Σήμερα καταθέσανε και οι δύο πλευρές, και αυτό βέβαια είναι μια ιστορική στιγμή, τους χάρτες και οι δύο πλευρές, να δούμε τι θα γίνει, να δούμε τι εξέλιξη έχουμε σε αυτό. Τι συζητήθηκε στο τέτα-τέτ Τσίπρα-Λεβέντη? Ναι, οι δυσκολίες συζητήθηκαν. Οι δυσκολίες, κύριε Μίλη, δηλαδή το εδαφικό συζητήσαμε, τις αποζημιώσεις των προσφύγων που εκδιώχθηκαν από τα κατεχόμενα, το δεύτερο που συζητήθηκε. Τον αριθμό των επίκων το ρώτησα αν έχει γίνει καταγραφή και μου είπε είναι ασαφής καταγραφή. Είναι ασαφής, δεν είναι επίσημη. Ναι, ναι, ναι. Τον αριθμό των στρατιωτών των Τούρκων που είναι εκεί, που είναι μεγάλος, πολύ μεγάλος αριθμός. Για τα κατεχόμενα, ναι. για τον κατοχικό στρατό. Και για το μηδαμινό κίνδυνο που διατρέχουν. Ακριβώς. Και για τις εγκύτριες δυνάμεις. Διατηρούν μια τεράστια στρατιωτική μηχανή για μηδέν κίνδυνο. Για μηδέν κίνδυνο. Ναι. Εσείς αισιοδοξείτε για το Κυπριακό? Αισιοδοξώ όχι αυτή τη στιγμή να λυθεί. Ευχαριστώ πολύ. Αισιοδοξώ όμως, όπως είπαμε, αν χρειάζεται για να λυθεί 5 μέτρα ύψος να έχει ο τείχος, ναι, ναι, ας μείνουμε στο 1,5 μέτρο, να κατοχυρωθεί όμως το 1,5 και από τις δύο πλευρές με δεσμεύσεις, ώστε από εκεί και πέρα να συζητάμε για πιο πέρα. Για πιο πέρα. Όχι από μηδενική συνέχεια βάση, γιατί αυτό έχουμε κουραστεί στο Κυπριακό, να πηγαίνουμε πάντα από μηδενική βάση, να προκύπτουν πάντα οι ίδιοι. Λέτε να γίνει ένα πρώτο βήμα. Ένα πρώτο τον κύριο βήμα, Αναστασιάδη, να υπογράψουν και οι δύο πλευρές ότι συμφωνούν σε αυτό, έστω στο εδαφικό, στο διακυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει ό,τι συμφωνηθεί, να συμφωνηθεί, και από εκεί και πέρα να μένει το υπόλοιπο να το κάνει ο επόμενος πρωθυπουργός, λόγω χάρη. Ναι. Τον κύριο Αναστασιάδη πώς τον κρίνετε? Γιατί κάποιοι λένε ότι λύσετε λίγο με επικίνδυνο τρόπο. Λύσετε με επικίνδυνο τρόπο. Όχι, τον βλέπω ότι έχει μεγάλη θέληση. Εγώ συναντήθηκα και με τον Αναστασιάδη προ 20 ημερών. Και μπορώ να σας πω ότι δεν αμφιβάλλει κανείς για τον πατριωτισμό του προς Θεού τώρα. Μην πούμε τώρα ότι δεν είναι πατριώτης ο Αναστασιάδης, γιατί αν αρχίσουμε να αμφισβητούμε ο ένας τον πατριωτισμό. Όχι, εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Το λένε και αυτό. Το λένε και κάποιοι. Με έβγαλε ένας δημοσιογράφος από τη Θεσσαλονίκη και τον έβριζε. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Το θέμα είναι να μην χάσουμε κι άλλα πράγματα. Ο Αναστασιάδης, όπως και κάθε πρόεδρος, προσπαθεί να βρει λύση. Η φιλοδοξία κάθε Κύπριου Προέδρου είναι επί των ημερών του να προχωρήσει το ζήτημα και να βρεθεί λύση. Αυτή είναι η φιλοδοξία. Κάθε πρόεδρος όταν ορκίζεται, Κύπριος, ξέρετε τι προσεύχεται εκείνη την ώρα. Επί των ημερών μου να ληφθεί το Κυπριακό. Ναι. Αυτό. Άρα αντιλαμβάνομαι τη θέλησή του. Αλλά πρέπει και αυτός να αντιληφθεί ότι υπάρχει ένας ελληνισμός από πίσω που παρακολουθεί, συγκρατημένος, επιφυλακτικός, που θέλει λύση μεν, αλλά με αξιοπρέπεια. Λύση με αξιοπρέπεια. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εδώ θα είμαστε να τα σχολιάσουμε. Τι άλλο κουβεντιάσατε με τον κύριο Τσίπρα, αν μπορείτε να μας πείτε? Το Κυπριακό το κουβεντιάσαμε εν εκτάσει. Ναι, λογικό. Δηλαδή μου είπε όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν. Όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν. Και για σας είπε γιατί είναι επικοινωνία. Μου είπε, στο παράδειγμα αυτού που σας είπα, ένας τείχος 5 μέτρα, και αν χτίσω, μου λέει, κύριε Πρόεδρε μου, το 1 μέτρο, το 1,5, θα είμαι ευτυχής. Θα το θεωρήσει κάτι. Μια θετική εξέλιξη. Γιατί εγώ παρέλαβα, λέει, από το μηδέν. Μάλιστα. Και θέλω να μην παραδώσω το μηδέν. Για τον κύριο Ερντογάν, σας είπε κάτι ο κύριος Τσίπρας? Γιατί μιλήσανε και 70 λεπτά στο τηλέφωνο. Είχαν μιλήσει μισή ώρα πριν. Πολλή ώρα μιλήσανε, 70 λεπτά λέει. Ναι, αλλά πριν τον δείτε εσείς. Ναι, ναι, ναι. Σας είπε κάτι για τον Τούρκο πρόεδρο? Και μου είπε ότι συμφωνήσανε να πάνε στη Γενέβη, αν και εφόσον μέχρι Τετάρτη βράδυ υπήρχε το μία σύγκληση. Μάλιστα. Αλλιώς μόνο έτσι θα βρεθούν απάνω. Ναι. Αλλιώς να μην πάνε για σοου και μόνον. Αυτό συμφωνήσανε, αυτό το καταλήξανε. Για να δούμε τι θα δούμε. Τώρα, τι άλλο κουβεντιάσατε για εκλογές με τον κύριο Τσίπρα, γιατί αυτό με ρωτάει ο κόσμος. Κουβέντιασα, γιατί είμαι έντιμος άνθρωπος και ειδικά σε εσάς δεν μπορώ να πω ψέματα και ούτε μπορούσα να συναντήσω τον Τσίπρα και να μην κουβεντιάσω, γιατί και εγώ είμαι πολιτικό. Μπορεί οποιοδήποτε άλλος να μην κουβεντιάζει. Ναι. Εγώ όμως έχω μέσα μου το μικρόβιο της πολιτικής και δεν μπορούσα να συναντήσω τον οποιονδήποτε Τσίπρα και να μην συζητήσω πολιτικά. Είναι σε δίλημα ο Πρωθυπουργός.
Είναι σε δίλημα για τις αν θα πάει σε εκλογές ή όχι. Και αυτό μέσα είναι στο δίλημα, διότι θα σας πω γιατί είναι στο δίλημα. Γιατί ζητούν οι ξένοι, όχι μέχρι το 2018 και μόνον να γίνει συμφωνία, επιμένουν να έχει από τώρα εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα και πέραν του 18 της Ελλάδος, η οικονομική βιωσιμότητα. Ναι. Και έχουν δίκιο. Μετά το μνημόνιο λέτε τότε. Δηλαδή εσείς θα δίνατε λεφτά σε μια χώρα μέχρι το 2018, αν επρόκειτο να φτωχεύσει το 2018 και μετά. Δεν θα δίνατε, διότι αυτά τα δάνεια που μας έχουν δώσει είναι πολλά τα χρόνια που θα τα αποπληρώνουμε. Ναι. Άρα ενδιαφέρονται και για την περίοδο μετά. Για τα δάνειά τους. Ποιο το κέρδος. Για τα δάνεια, για τα λεφτά. Και για τα δάνεια, για τα λεφτά και για την Ελλάδα, αν το πούμε έτσι. Ναι. Δηλαδή, αν εσείς θα δίνατε σε έναν άλλο. Πέστε ότι εγώ σας ζητούσα λεφτά. Θα μου δίνατε αν είχατε λεφτά. Αν ξέρετε ότι μπορεί με τα τριετία εγώ να μην υπήρχα. Ναι. Δεν θα μου δίνατε. Mm-hmm. Ναι, αλλά ζητάνε προϋποθέσεις. Αυτό λοιπόν. Αυτό ζητούν προϋποθέσεις. Δικαίως θεωρώ εγώ. Λέτε ότι ζητούν δικαίως προϋποθέσεις. Ξέρετε γιατί. Γιατί αν φτωχεύσει μια χώρα το 2018. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας έχει υπογράψει μνημόνιο μέχρι το 2018. Ναι. Μόνο μέχρι τότε είναι εξασφαλισμένη η χώρα. Μετά μπορεί κάλλιστα να φτωχεύσει. Εγώ ακούω τον κύριο Σόμπλε για πλεονάσματα 3,5%. Αφήστε τη λέω Σόμπλε. Μιλάμε για μέτρα. Είναι Γερμανός. Θα φτάσουμε εκεί. Είναι Γερμανός. Εμείς μιλάμε εδώ. Έχουμε ένα πρόγραμμα μέχρι το 2018. Ναι. Αν δεν εξασφαλίσουμε το πιο πέρα. Πώς θα εξασφαλιστεί αυτό, με τι μέτρα δηλαδή. Συγγνώμη. Ποια είναι αυτή η εξασφάλιση. Αν δεν εξασφαλιστεί το πιο πέρα, εσείς θα δίνατε φράγκο. Γιατί θα ζητήσουμε κι άλλο μνημόνιο. Πάλι και εγώ θέτω ένα ερώτημα να μου πείτε αν είναι λογικό. Το 18 λύγει το τρίτο μνημόνιο. Γι' αυτό το μνημόνιο θα πάρουμε ένα αλφα ποσό. Εγώ έχω πάρει ένα σπίτι. Παρακαλώ. Ξέρετε πότε εξοφλείται το σπίτι. Το 2043. Μάλιστα. Το σπίτι. Ναι. Και επειδή μου μετρήσανε ότι το 2043 θα είμαι 100 χρονών. Ναι, ναι. Ξέρετε τι έκανε η Eurobank. Πήρε και το γιο μου. Έβαλε το στη δανειακή σύμβαση και το γιο μου. Και το γιο σας μέσα. Τίποτα. Ναι. Το γιο μου εγγυητή. Τι θέλουν να βάλουν τώρα, να βάλουν. Δηλαδή, άρα η Eurobank ναι. κοιτάζει να κατοχυρωθεί μέχρι το 2043. Εσείς θέλετε οι δανειστές. Μα έχουν υπογραφεί, κύριε Πρόεδρε, τα μνημόνια. Πώς? Τα μνημόνια έχουν υπογραφεί. Το τρίτο μνημόνιο που υπογεγραμμένο. Ναι, αλλά έχουν υπογραφεί ναι. μέχρι το 18, σας λέω. Ναι. Από εκεί και μετά, αν η οικονομία είναι ξεβράκωτη και καταρρεύσει, οι δανειστές. Ναι. Δεν πρέπει να το κοιτάξουν το θέμα αυτό. Λέτε, δηλαδή, μας βάλουν και άλλα μέτρα και άλλα επιπλέον μέτρα από το 18. Αν μετά. Μπορούσαμε να έχουμε ανάπτυξη ναι. και να καλύψουμε εμείς οι δύο μέσεις το από εκεί και μετά. Και πώς θα πάρει ο Τσίπρας την ευθύνη για το μετά το 18, και άμα δεν είναι πρωθυπουργός μετά. Καταλάβατε λοιπόν. Και αν δεν είναι ο κύριος Τσίπρας πρωθυπουργός. Τώρα γιατί οι εκλογές είναι κοντά. Μάλιστα. Γιατί δεν μπορεί το. Γι' αυτό και εγώ σας ρωτώ για να μας εξηγήσετε. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχει σηκώσει πάρα πολλά. Είναι μια ομάδα που δεν πιστεύει και καλά-καλά στο ευρώ. Να εξηγούμε τα έτσι. Και ψηφοφόροι και. Έτσι νομίζετε. Ότι... Ναι, έτσι νομίζω. Ότι έχει και μέσα πάση φύσεως. Όχι, γιατί εγώ κατάλαβα ότι όταν έφυγαν οι λαφαζανικοί, να το πω έτσι, Κωνσταντοπούλου και οι υπόλοιποι. Τελείωσε η υπόθεση με το ευρώ. Όχι, το σύνολο είχε την κουλτούρα. Να επαναστατεί με τον αριστερίστικο τρόπο, όχι μόνο οι Λαφαζάνιδες. Μάλιστα. Και οι υπόλοιποι ήταν. Και οι σημερινοί λέτε. Και τώρα βγαίνουν οι υπουργοί του Πασόκ και βουλευτές ναι. και λένε: αν προσθεθούν κι άλλα, εμείς. Φεύγουμε. Ναι, δεν ξέρουν ότι εκείνη την ώρα πάμε για Brexit. Δηλαδή ο Σκουρλέτης. Ο κύριος Σκουρλέτης είπε, λέει: δεν θέλουμε εκλογές, αλλά αν μας πιέσουν, μπορεί να αναγκαστούμε να πάμε. Υπό την έννοια. Ναι, ναι, ναι δεν φοβάται. Ο Σκουρλέτης λοιπόν αγαπάει τόσο την Ευρώπη. Γιατί να μην την αγαπάει. Ευρωπαϊστής είναι. Τι όταν είναι. Την απειλεί. Είναι κάτοικος Αφρικής. Ο κύριος Σκουρλέτης εδώ μένει. Τις εκλογές ως απειλή προσποιών της λέει. Μα άμα σου βάζουν οι άλλοι το μαχαίρι στο λαιμό, σώνει ντε και καλά ναι. να μην κλείσει η αξιολόγηση. Διότι θέλει, διότι θέλει ο κύριος Σόιμπλε με τον Τινούτο να περάσουν τα δικά του. Τι να κάνουμε. Ένα λεπτό, να, Συνέχεια θα προσκυνάμε το Σόιμπλε και τον Ντόμψεν, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, εγώ. Διαρκώς. Ναι, φτάνετε σε άλλα που δεν ζει. Όχι, σας ρωτώ, ναι, σας ρωτώ εγώ πραγματικά αυτό που πιστεύω. Εγώ δεν προσκυνώ κανέναν. Όχι, λέω η Ελλάδα να προσκυνάει διαρκώς του ξένου. Προσκυνώ όμως την αλήθεια. Πείτε μας. Σας λέω, έχουμε κάνει συμφωνία μέχρι το 2018. Μέχρι τότε, τότε είναι το μνημόνιο. Δεν πτωχεύει η χώρα. Ναι, μέχρι και τότε, να πάνε στον αγύριστο τα μνημόνια, μην πάμε σε τέταρτο. Έχει την ομπρέλα. Σύμφωνοι. Ναι. Ναι. Από εκεί και μετά, από εκεί και μετά,
Η οικονομία θα είναι σε θέση. Μα ήδη έχει μπει σε ένα δρόμο η οικονομία, κύριε Πρόεδρε. Λένε ότι θα το 17. Το θεωρείτε ότι έχει μπει? Ακούστε, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος. Ναι. Αδιαβάζω όμως προσεκτικά τους οικονομολόγους, τους έγκριτους. Λένε ότι το 17 η διαφορά τους είναι μόνο στον αριθμό. Θα έχουμε ανάπτυξη. Άλλοι λένε 1,5, άλλοι λένε 2,5, άλλοι λένε 3 ανάπτυξη το 17. Ναι. Έχουμε μπει σε ένα δρόμο. Χρειάζεται δηλαδή από τώρα να κάνουμε το χατήρι του Σόιμπλε και του Δουνουτού, να υπογράψουμε κατά το μνημόνιο. Έχετε διαβεβαιώσεις των οικονομολόγων, γιατί εγώ άμα σας φέρω τις προβλέψεις όλων των οικονομολόγων την τελευταία δεκαετία, είναι για καρπαζές όλοι. Γιατί θυμάμαι μια εποχή που βγάζανε τον Βαρουφάκη ως κορυφαίο, τον έβγαζε ο Παπαδάκης, τον έβγαζαν στο Sky ο Μάλης, ναι. Κάθε Κυριακή τον έβγαζαν. Ότι ήταν κορυφαίος επιστήμονας. Για να αποδείξει τις σοφίες που έλεγε. Εντάξει, είχε ένα ιδιαίτερο τρόπο. Και όταν το αναθέσαμε, είδατε τι έκανε. Ναι, δεν τα πήγε καλά. Δηλαδή σύμφωνα με το σχεδιασμό. Γι' αυτό λέω. Άρα εσείς δηλαδή θέλετε οι ξένοι να αρκεστούν στις διαβεβαιώσεις τέτοιων οικονομολόγων. Εσείς πώς το βλέπετε, δηλαδή να υπογράψουμε και καινούριο μνημόνιο για το. Έχουν και αυτοί φορολογουμένους, έχουν και αυτοί έλεγχο. Συγγνώμη, ο δίδων χρήματα δεν τα δίνει για πέταμα. Θα πάει στη Βουλή ο Σόιμπλε, ο κάθε Σόιμπλε, θα πάει στη Βουλή ο άλλος του Λουξεμβούργου, ναι, ναι. Και θα ζητήσει την έγκριση των βουλευτών του. Θα του πούνε μετά το 18 αυτοί τι κάνουνε. Άρα εσείς λέτε ότι πρέπει να υπογράψουμε νέο μνημόνιο αυτό. Εγώ δεν είπα αυτό. Α, τι λέτε εγώ, για να το καταλάβω, δεν το πιάνω καλά. Εγώ το αίτημά μου περί οικουμενικής εδώ και καιρό ήταν, ναι. Επειδή ο μόνος τρόπος να μην υπογράψουμε νέο μνημόνιο είναι, ο μόνος τρόπος είναι να επιτύχουμε ανάπτυξη και επενδύσεις. Σωστά. Και επειδή μια κυβέρνηση με 153 δεν μπορεί να φέρει επενδύσεις, να φτιάξουμε μια κυβέρνηση 240 βουλευτών. Αυτό είναι άλλο κομμάτι και είναι σωστό. Φτάσουμε να ζητάει ο Σόιμπλε πρώτο. Ναι, αλλά μου είπατε πριν ότι σωστά μας ζητάνε εγγυήσεις για το 18 και μετά. Για τον εαυτό τους, για τους Γερμανούς, για τους Φιλανδούς. Αλλά και εμείς πρέπει να κοιτάξουμε το συμφέρον μας όμως. Εμείς. Δηλαδή και άλλα μέτρα. Πού να πάει άλλο. Ο φορολογούμενος σήμερα που δεν έχει μία μέσα. Ένα απλό ερώτημα. Τώρα. Ναι, παρακαλώ. Εσείς θα δανείζατε έναν που θα σας έλεγε, μου δίνετε λεφτά μέχρι το 2018 και μη στενοχωριέστε, θα σου λέει η κύριε Λιάτα. Μα εδώ έχουμε κάνει το υπερταμείο, κύριε Πρόεδρε. Εδώ πουλάμε αεροδρόμια, λιμάνια, υπερταμείο. Τι άλλο να κάνει η Ελλάδα, δηλαδή. Εσείς πιστεύετε, θα τα πουλήσουμε όλα, δηλαδή. Πιστεύετε ότι μπορεί η Γερμανία να έρθει εδώ να εκποιεί. Μα η Γερμανία είναι ήδη εδώ. Κρατική Fraport αγόρασε τα ελληνικά αεροδρόμια. Τότε γιατί επιμένετε? Κρατική εταιρεία. Οι κινέζικες εταιρείες αγοράσαν τα λιμάνια. Αγοράσαν τον Πειραιά. Ναι, αν εσείς αισθάνεστε σαν αρκετή κατοχήρωση για αυτούς το υπερταμείο που λέτε. Μα δεν είναι κατοχήρωση. Τότε γιατί για ένα αιώνα. Τότε θα έπρεπε να τους συμφέρει να πάμε κατά διαόλου για να έρθουν να τα πάρουν όλα. Αυτοί λοιπόν θέλουν μια χώρα να είναι βιώσιμη. Ναι. Το καταλάβατε. Εσείς τι πιστεύετε, δεν είμαστε βιώσιμοι? Όχι. Δεν είμαστε βιώσιμοι. Όχι, διότι δεν έρχεται ούτε καρφίτσα ανάπτυξης, οικονομολόγοι που μου περιγράφετε. Το 17 τι λέτε? Οικονομολόγοι είναι όλοι για τα πανηγύρια, αυτοί που μου περιγράφετε. Δεν λέω ονόματα. Δηλαδή τώρα, ο κύριος Ρέγκλιν του ESM που είπε ότι μπορεί και να βγούμε και στις αγορές το 17, είναι για τα πανηγύρια. Ο Σαμαράς. Ο κύριος Ρέγκλιν του ESM. Ο Σαμαράς βγήκε στις αγορές. Με τον τρόπο που βγήκε. Αυτό που επιδιώκει. Αυτό που επιδιώκει ο Τσίπρας, ο Σαμαράς το πέτυχε. Και πώς το παιδί, έφαγε σφαλιάρες στην αγορά που βγήκε. Γιατί δεν θα φάμε. Με τα επιτόκια που τώρα δεν θα φάμε σφαλιάρες, νομίζετε? Μια χώρα που κλείνουν η μία επιχείρηση μετά την άλλη, που έχουμε στρατιές ανέργων που αναχωρούν στο εξωτερικό, που στη ΔΕΗ χρωστούν το 1/3, χρωστάει το ρεύμα του. Αυτή η χώρα θεωρείται ότι θα βγει στις αγορές. Άρα λοιπόν εσείς τα βλέπετε μαύρα και άραχνα τα πράγματα. Ο Αθήγκανος μπορεί να φορέσει και βελούδο. Ακούστε. Αν θα το φορέσει σε ένα γάμο, σε ένα πανηγύρι. Ακούστε, κύριε Πρόεδρε, εσείς έτσι, δηλαδή τα βλέπετε. Τους αγαπώ τους Αθήκενες και σήμερα τους δέχτηκα και στο γραφείο μου και μην παρεξηγηθούν. Ναι. Χρησιμοποιώ το παράδειγμα, δηλαδή ότι οι άνθρωποι με άλλα προβλήματα μπορεί να φορέσουν για μια επίσκεψη το καλό τους στο κουστούμι, αλλά δεν θα πάβουν να είναι οι φτωχοί άνθρωποι, οι αναλώσιμοι, οι καταφρονεμένοι, γιατί το σύστημα τους θέλει έτσι. Πείτε μου κάτι. Ναι. Εσείς δηλαδή για το 17 και για το 18 δεν αισιοδοξείτε καθόλου για την πορεία της οικονομίας μας? Όχι, γιατί όχι. Δεν θα έρθει ποτέ επενδυτής εδώ με 153 όταν λέει ο Καμένος ότι εγώ θα ρίξω την κυβέρνηση αν μου πει ο Αρχιεπίσκοπος. Δεν θα έρθει ποτέ άλλο. Καλά, εσείς τα πιστεύετε? Αν ήθελε να τη ρίξει. Και μόνο που ελεύθερη, εγώ είναι να τα πιστεύω. Σας ρωτώ, εσείς έχετε τεράστια εμπειρία. Όταν το ακούει ο τάδε χρηματιστής στο Τόκιο. Ναι. Τώρα ακούει ο χρηματιστής στο Τόκιο τι λέει ο Καμένος για τον Αρχιεπίσκοπο. Ξέρετε πώς. Μα τώρα ακούει ο χρηματιστής στο Τόκιο τι θα πει ο κύριος Καμένος για το Σεβασμιότατο. Δεν ξέρω αν. Δηλαδή, εσάς, άλλα πράγματα κοιτάνε, όταν πιστεύω. Ακούτε άλλα μια κυβέρνηση που έχει 153 και ο ένας των συνεταίρων λέει
ότι εγώ θα ρίξω την κυβέρνηση όταν μου πει αρχιεπίσκοπος. Γιατί εγώ είμαι πατριώτης, πιο πατριώτης από τους υπόλοιπους. Εσείς θα φέρνετε τα λεφτά σε αυτή τη χώρα ή θα την πηγαίνατε Βουλγαρία. Λέω μια χώρα Βουλγαρία που έχει στην ανάγκη της να φέρει να προσελκύσει επενδύσεις και βρακώνεται κιόλα. Θα κοίταγα κι άλλα πράγματα. Πέρα από τις δηλώσεις των πολιτικών, θα κοίταγα κι άλλα πράγματα. Πάντως θα κοιτάγατε κι αυτό. Καλά, το γενικότερο κλίμα θα το έπαιρνα υπόψη. Δεν θα κοιτάγατε αν αυτή η χώρα μείωσε το δημόσιο. Πάντως εγώ καταλαβαίνω σαν. Αν πάταξε τη γραφειοκρατία. Ακούστε. Αν πάταξε τη φοροδιαφυγή. Έχετε δίκιο. Αν πάταξε. Σαν μη οικονομολόγος που είμαι, δεν είμαι οικονομολόγος. Βλέπω ότι τα φιλέτα τα καλοβλέπουν οι ξένοι. Δηλαδή τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, άλλες εκτάσεις και τα λοιπά. Φιλέτα, εκτάσεις τα καλοβλέπουν. Επιχειρήσεις μεγάλες θέλουν να μπουν μέσα οι ξένοι. Ακούστε κάτι. Άρα υπάρχει κλίμα. Θα μπορεί να δημιουργηθεί ένα επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα. Θα σας απαντήσω με ένα παράδειγμα έμπρακτο. Υπήρχε μια εταιρεία, η Aldi, που είχε σούπερ μάρκετ. Ναι. Και είχε έρθει στην Ελλάδα με πολύ καλές διαθέσεις προδεκαετίας. Aldi. Αγόρασε άλλους. Άλλα σούπερ μάρκετ, αγόρασε οικόπεδα, έχτισε κάτι μεγαθύρια. Ναι. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτή η Aldi απεχώρησε. Δεν τα πήγε καλά. Γιατί, όχι δεν τα πήγε, τα πήγε καλά. Απλά ξέρετε ότι είχε προαισθανθεί την κρίση που έρχεται. Mm-hmm. Και σου λέει εγώ δεν θα κάνω ποτέ απόσβεση. Ναι. Έβλεπε τα μεροκάματα που δίνει, έβλεπε τη φορολογία, ίσως. Τη φορολογία ψηλά. Όλα αυτά, ναι. Και απεχώρησε. Ναι. Εσείς λοιπόν... Πώς βλέπετε ότι έρχονται όλοι? Εγώ βλέπω. Δεν έρχονται, λέτε. Ότι, δεν έρχονται. Ποιος έρχεται? Αυτοί που ήρθαν οι Κινέζοι, που και όποιοι και Αλβανία να μας. Το ελληνικό, κύριε Πρόεδρε. Ποιο? Το ελληνικό. Ο Αστέρας. Ο Αστέρας. Τι έκανε το ελληνικό? Τα πουλάμε της πλάκας. Τα πουλάμε της πλάκας. Τζάμπα. Τζάμπα. Τα πουλάμε της πλάκας. Αυτά είναι εγκλήματα και δεν είναι εγκλήματα απλά. Καλά, εκπράττουμε. Κακώς εκπράττουμε, κύριε Πρόεδρε. Αυτό σας λέω. Τα δίνουμε μπιτ παρά αυτά. Δίνουμε την εθνική μας περιουσία που δεν ανήκει σε κανένα πρωθυπουργό, σε καμία κυβέρνηση και σε κανένα υπουργό. Παίρνει την πολιτική ευθύνη ο εκάστοτε πρωθυπουργός και πουλάει μπιτ παρά για μία δεκάρα. Όμως δεν τα παίρνουν κιόλα. Πώς δεν τα παίρνουν? Πώς δεν τα πήρανε? Δεν πήραν το ελληνικό? Δεν πήραν τον Αστέρα? Δεν πήραν τα αεροδρόμια της ξεφτύλας 1,2 δισεκατομμύρια? Έχουν κάνει τίποτα? Δεν πήραν το λιμάνι? Σε αυτά έχουν κάνει τίποτα? Θα κάνουν. Προς τη θέμενη αξία εγώ δεν έχω δει. Κύριε, ναι, έχετε δίκιο. Θα κάνουν, λένε. Θα κάνουν, λένε. Θα κάνουν, λένε. Μακάρι. Άρα λοιπόν είστε απεσιόδοξος και βλέπετε, για να έρθουμε σε αυτό που σας είπε και ο Πρωθυπουργός. Βλέπω ότι οι ξένοι επιμένουν στο πακέτο και όχι μέχρι το. Ο Τσίπρας επιμένει ότι πρέπει να δεχθούν μέχρι το 2018. Και καλά κάνει. Βάσει τις συμφωνίες που έχει γίνει. Και καλά κάνει ο κύριος Τσίπρας να το λέει. Οι ξένοι του λένε, ναι? Ναι, έχουμε υπογράψει μέχρι το 2018. Τα στοιχεία όμως τα υπόλοιπα, τα οικονομικά, δείχνουν ότι εσείς θα πτωχεύσετε μετά το 18 και θέλετε κι άλλα λεφτά. Τι θα γίνει τότε? Άρα λεφτά δεν μας δίνουν. Αυτό λέτε? Όχι, δεν θα μας δώσουν λεφτά. Μάλλον απαιτούν μέτρα τα οποία δεν αντέχει η κοινοβουλευτική ομάδα να τα σηκώσει. Η κοινωνία τα. Καλά, η κοινοβουλευτική. Και εγώ προσωπικά θα σας πω τι είπα του Τσίπρα. Που αυτό. Δεν έχει ενδιαφέρον να το ακούσουμε αυτό. Παρακαλώ. Εγώ θα σας το πω. Πείτε το, κύριε Πρόεδρε. Του λέω, αν με ρώτησε τι θα έκανα εγώ. Ναι. Γιατί. Πρέπει να μου έχει μια εκτίμηση, τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι σας συμπαθεί πάρα πολύ. Ναι. Σας συμπαθεί δεν πολύ. Πειράζει. Φαίνεται. Του είπα λοιπόν. Παρότι το αγχώνετε εσείς. Εγώ του είπα, ναι? Να αξιώσεις, αν υπάρξουν νέα μέτρα, να τα ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία. Αν δεν τα ψηφίσει, τράβασε εκλογές. Αυτή ήταν η δική μου πρόταση. Αυτή την πρόταση. Ναι. Δηλαδή όχι με 153. Σας ρώτησε αν η Ελλάδα χρειάζεται εκλογές τώρα? Σας ρώτησε τέτοιο πράγμα? Συμφωνήσαμε ότι οι εκλογές είναι καταστροφή και ζημιά. Ναι. Συμφωνήσαμε επ' αυτού και θα ήταν τρελό να πει κανείς το αντίθετο. Ναι. Δεν πιστεύω να βρείτε τον 10 εκατομμυρίων έναν που να πει όχι, τι ωραίο, είναι τρελό, τι ανωδικό. Ο Μητσοτάκης είναι όχι, τρελός. Ο Μητσοτάκης ζητάει κάθε μέρα 5 φορές εκλογές την ημέρα. Έχει εφεύρει άλλη θεωρία, ακόμη πιο τρελή, ότι το κόστος παραμονής μιας κακής κυβέρνησης είναι μικρότερο. Μάλιστα. Είναι πολύ μεγαλύτερο το κόστος παραμονής από το κόστος των εκλογών. Ξέρετε, πάντα οι πολιτικοί βρίσκουν λογίδρια. Τώρα πείτε στον κόσμο. Βλακώδη επιχειρήματα. Τώρα που σας παρακολουθεί ο κόσμος. Ναι. Το συμπέρασμά σας. Προσέχετε μετά λοιπόν τι του συνέστησα. Άμα έρθει ο Σόιμπλε και σου ζητήσει να κόβει συντάξεις, γιατί μου είπε ότι 1200 ευρώ ζητάει το Δέλτα Νιτάφ, μεικτή, μεγάλη, μεγίστη. Η ανώτατη, 1200 ευρώ. Οπότε άμα πάω στο δικαστικό που είναι 2600 και του πω θα πάρεις 900 στην τσέπη,
θα παραιτηθούν όλοι οι δικαστικοί κατά πάσα. Σωστό. Και λογικό. Δεν θα έχουμε δικαστήρια. Φυσικά, έχετε δίκιο. Πρώτον αυτό. Του λέω, 1200 μεικτά οι ανώτεροι. Γιατί λένε ότι δεν θα είναι βιώσιμο, μετά δεν θα παίρνει κανείς. Λένε ότι σε περίπου ένα χρόνο από τώρα, αν δεν λάβουμε μέτρα, δεν θα παίρνει κανείς σύνταξη. Μάλιστα. Το επιχείρημα είναι το ερχόμενο χειρότερο. Το ερχόμενο χειρότερο. Έτσι ψηφίσαν τα μνημόνια μέχρι τώρα. Τώρα υπάρχει. Ο Κάθη Σαμαράς, ο Γιώργος Παπαδίου που μπήκε στα μνημόνια. Για να αποτρέψουν... ξέρετε, για να αποτρέψει. Το ερχόμενο χειρότερο. Υπάρχει πρωθυπουργός που θα υπογράψει, θα αποφασίσει και νέες μειώσεις σε συντάξεις. Και του σε λέω λοιπόν εγώ. Υπάρχει. Του λέω λοιπόν εγώ. Επειδή οι πλάτες σου, αγόρι μου, δεν είναι οι δυνατές για να πει στους βουλευτές ψηφίστε τέτοια πράγματα. Πήγαινε στη Βουλή, στα ίσα, που εκεί δηλύνονται όλες οι διαφορές μας, στη Βουλή, πες με 240 μόνο, άμα είναι μένω. Αλλιώς εκλογές. Και τι σας απάντησε? Με κοίταζε. Χαμογελαστός ή συνοφρεωμένος, προβληματισμένος? Όχι, συνοφρεωμένος δεν ήταν. Είναι χαμογελαστός. Εγώ καλοπροαίρετα τον το ξέρω. Ξέρει ότι εγώ ζητούσα οικουμενική, ζητούσα λέει την πτώση του, προκειμένου να έρθουν επενδύσεις, γιατί τις επενδύσεις θεωρούσα απαραίτητες για να μην φτάσουμε στην απειλή Σόιμπλε μετά το 18. Κύριε Πρόεδρε, εκλογές... Αν είχαμε επενδύσεις, δεν θα ζητούσε τίποτα θα άλλο. Αν ερχόταν δηλαδή ανάπτυξη, θα ήταν τρελός ο Σόιμπλε να ζητάει κι άλλες εξασφαλίσεις. Η ίδια η ανάπτυξη και η πορεία της οικονομίας θα ήταν εξασφάλιση. Δεν πήραμε κανένα μέτρο, δεν ήρθαν επενδύσεις και έρχεται τώρα ο Σόιμπλε και απειλεί. Απειλεί, τι απειλεί, πάρτε μέτρα. Ναι, γιατί αν δεν πάρουμε, τι θα γίνει? Θα πτωχεύσουμε, θα πάμε γκρέξι. Θα πάμε εκτός ευρώ, δηλαδή. Ναι. Μήπως είναι και καλύτερα. Τέλος πάντων. Όχι, δεν πειράζει να το λέτε εσείς. Όχι, λέω, μήπως είναι και καλύτερα. Είμαι σόφρον. Η άποψή μου. Στη μεριά της δραχμής έχουν μαζευτεί. Είπα εγώ ότι είμαι υπέρ της δραχμής. Τα τρελοκομεία έχουν μαζευτεί, επιτρέψτε μου. Εγώ δεν είμαι υπέρ της δραχμής. Όχι, βέβαια. Δεν το υπέρ. Αλλά δεν είμαι και με το ζόρι. Δεν είμαι και με το ζόρι στο ευρώ. Δηλαδή, όχι να προσκυνάμε συνέχεια το ευρώ και να μας βάζουν τη θηλιά και να τις φύγουν κάθε χρόνο όλο και περισσότερο. Αν φύγουμε αυτή τη από το ευρώ, θα αρχίσει η ανθρωπιστική κρίση. Μάλιστα. Λέτε, ξέρετε, θα πει, δεν θα έχεις βενζίνη να βάζεις στο αυτοκίνητο. Δεν θα έχεις φάρμακα. Και αυτοί που λένε τώρα για δραχμή, αν ζήσουν τι θα συμβεί την πρώτη, τη δεύτερη μέρα εξόδου από το ευρώ, θα λένε βάλτε φυλακή τον κεράτα τον πρωθυπουργό που μας έβγαλε. Μας έβγαλε. Ναι. Πείτε μου τώρα μπορεί να λένε πάμε για δραχμή. Κάτι για να μην το αφήσουμε ανοιχτό. Εσείς είπατε ότι βλέπετε εκλογές σύντομα. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Βλέπω εκλογές για το φορτίο να σήκωσε. Πριν τις 20 Μαρτίου. Ναι, γιατί είναι και το θέμα της λίστας και υποθέτω ότι θα θέλει λίστα ο Τσίπρας. Μάλιστα. Βλέπει ο κύριος Πρόεδρος, βλέπει εκλογές πριν τις 20 Μαρτίου. Δηλαδή πολύ κοντά. Ναι. Γιατί, αν δεν εκμεταλλευτεί το θέμα της λίστας, αν δεν εκμεταλλευτεί και δεν κάνει τις εκλογές μέχρι 20 Μαρτίου. Mm-hmm. Για να το εκμεταλλευτεί πρέπει οι εκλογές να γίνουν μέχρι 20 Μαρτίου. Ναι, για τη λίστα. Ναι. Αν δεν το κάνει έτσι και πάμε Απρίλιο κλπ. Πάμε σε σταυρό. Κάνει το πλεονέκτημα και μετά θα γίνει όπως το ΠΑΣΟΚ με 3%. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα φτάσει. Του το είπατε αυτό το πράγμα. Ναι, του το είπα. Και με κοίταζε με πολύ σοβαρότητα γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και αυτό ένα κόμμα που ο σκληρός πυρήνας είναι πάρα πολύ μικρός. Πάρα πολύ μικρό είναι ο σκληρός πυρήνας του ΣΥΡΙΖΑ. Οι δε άλλοι είναι οι μετακομίσαντες από τον ΠΑΣΟΚ που είναι αέρα πατέρα αυτοί. Ναι. Αυτοί πήγανε για προστασία, επειδή βλέπανε ότι ο Βενιζέλος τους έκοβε τα προνόμια των δημοσίων υπαλλήλων, πήγανε για προστασία εκεί. Δεν την χάνουν προστασία, σε αυτοί αέρα σκοπανιστός θα γίνουν. Όπως η αμπρέλα όταν, όταν μπαίνει ένα καρφί, ακούσε ένα και φεύγουν από τη σαμπρέλα του αέρας, έτσι θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Λέτε πολύ, πολύ γιατί σηκώνει ένα αριστερό κόμμα, το είπα κιόλα, του το είπα και του ίδιου, ότι ένα αριστερό κόμμα παλιάς κοπής από αγρίμι γίνεται αρνάκι του καπιταλισμού. Δηλαδή, έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ αρνάκι του καπιταλισμού. Ομοιάζει απόλυτα με τη δεξιά. Δηλαδή τι άλλο θα έκανε η δεξιά τώρα? Δηλαδή, δεν βλέπετε συντάξεις άκοβε, μισθούς άκοβε, φόρους θα βάζε, τι άλλο θα έκανε η δεξιά? Χειρότερα δηλαδή, τι άλλο? Πεςτε μου τι άλλο θα έκανε η δεξιά το οποίο διαφέρει από το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, για να έρθουμε λίγο στο ζουμί, στο πολύ μεγάλο ζουμί. Άρα βλέπετε ότι υπάρχει πρόβλημα με την πορεία της αξιολόγησης. Ναι, γιατί υπάρχει το στάδιο μετά το 18 που δεν μπορεί να περάσει έτσι όπως θέλει ο κύριος Τσίπρας.
θέλει να περάσει. Πάμε σε αδιέξοδο, λέτε. Ναι, σε αδιέξοδο. Είμαστε ήδη σε αδιέξοδο. Είμαστε ήδη σε αδιέξοδο. Και δεν, μπορεί, δεν θα ήταν τρελός ο Σκουρλέτης να βγει και να πει μπορεί να γίνουν εκλογές. Τώρα, αυτό το βήμα πίσω. Είναι ένα αφοσιωμένο τέλεχος. Πολύ σοβαρός υπουργός. Ναι, και σοβαρός και από τους πρώτους. Και από τους πρώτους. Και, ναι. Διαβάζω ότι υπάρχει, λέει, ένα σενάριο Τσακαλώτου. Όπου θα προτείνει, δεν ξέρω αν έχει βάση, το διαβάζω όμως. Ναι, όλα πρέπει τώρα ότι, να τα μελετούμε. Να τα μελετούμε όλα, κύριε Πρόεδρε. Ότι θα υποχωρήσουμε στο θέμα του αφορολόγητου, ναι, και θα δεχθούμε μόνιμο κόφτη. Θα δεχτούμε μόνιμο κόφτη. Δεν νομίζω να φτάνει. Με αυτά δεν τα νομίζω δύο, να φτάνει. Λέτε ότι αυτά τα δύο δεν φτάνουν. Δεν φτάνει, διότι είναι 1200 το μέγιστο της σύνταξης. Θέλουν και τα εργασιακά. Α, θέλουν και τα εργασιακά. Θέλει, ναι, θέλει ο Τσίπρας να επαναφέρει ένα νόμο που ακύρωσε προδιέτειο. Κακός ή καλός. Κατά τη γνώμη σας. Η ακύρωση αυτού του νόμου, αφού ακύρωσε, γιατί θέλει να τον επαναφέρει. Ο Τσίπρας όταν πρωτοήρθε, ακύρωσε ένα νόμο περί συλλογικών συμβάσεων, ναι, ακύρωσε, ναι, ένα νόμο και τον έφτιαξε όπως τον θέλει η Τρόικα. Και τώρα θέλει να... Τώρα πιεζόμενος από τους συνδικαλιστές ο Τσίπρας, μάλιστα, θέλει να ξανακάνει τον νόμο όπως ήταν παλιά, να έχουν οι συνδικαλιστές δύναμη. Ναι. Και πιστεύω ότι αυτό το έβαλε ο Τσίπρας για να, ως δικαιολογία εκλογών, ως ένα πρόσθετο λόγο. Άρα ετοιμάζεται για εκλογές, μας λέτε, ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή. Γιατί το έβαλε αυτό. Αυτό, ναι. Κοιτάξτε, σας λέω ότι ο Τσίπρας όταν ήρθε, τον υποχρέωσαν οι ξένοι, δεν το ήθελε, και πέρασε ένα νόμο καταργώντας τα δικαιώματα των συνδικαλιστών. Και ευχαριστήθησαν οι ξένοι και οι Τώρα θα να τα αλλάξει πάλι. Τώρα θέλει να τα αλλάξει μονομερός. 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 Αυτό θα έχει πολύ πολλαπλάσια του μποναμά που έδωσε επίδραση στους ξένους. Γιατί θα σημαίνει πιο ότι δεν είναι χώρα που θέλει ιδιωτικοποιήσεις, θέλει επενδύσεις, αλλά είναι μια κρατικοδίαιτη χώρα. Και αυτό είναι για τους ξένους, είναι casus belli. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Και αυτό το έβαλε μόνο στο Τσίπρας. Το έβαλε μόνο στο Τσίπρας. Να επαναφέρει. Προφανώς μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ συζητήθηκε με τους συνδικαλιστές το ζήτημα και είπανε, απείλησαν ότι αν δεν επανέλθει αυτός ο νόμος, εμείς φεύγουμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Φίλες και φίλοι, έχει πολύ, μας λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, αποκαλυπτικά απόψε ο κύριος Λεβέντης. Και αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα ανοίξω γραμμές, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι, ναι. Να σας ρωτήσει ο κόσμος ό,τι θέλει και να απαντήσετε. Διαφημίσεις 2 λεπτών. Μαζί μας ο πρόεδρος, ο κύριος Βασίλης Λεβέντης, ο πρόεδρος Ένωσης Κεντρών, ο οποίος έκανε την εκτίμηση, μας είπε και τη συζήτηση που είχε με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Ότι θα πάμε σύντομα σε εκλογές, φίλες και φίλοι. Κάτι, εγώ θυμάμαι πάντως τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα. Αγωνίζεται, βέβαια, δεν είπε. Ναι. Ούτε μου δήλωσε ότι θα πάμε σε εκλογές. Όχι, δική σας εκτίμηση μετά εγώ, την κουβέντα που είχατε. Εγώ επειδή έχω μία πείρα 40 ετών. Βεβαίως. Και ψάχνω και από πίσω και επειδή βλέπω ότι δεν μπορεί να σηκώσει πια, όχι αυτός, κανένας. Πάντως τώρα. Γι' αυτό έτσι... του συνέστησα, σας λέγω. Μάλιστα. Να ψηφιστούν τα όποια μέτρα από 240 βουλευτές. Ναι. Για να κελαϊδίσει και η Νέα Δημοκρατία, να δούμε πώς θα κελαϊδίσει. Μα η Νέα Δημοκρατία θέλει τον κύριο Τσίπρα να φύγει τώρα, εδώ και τώρα που λέμε. Ναι, υπάρχει αλλά περίπτωση να συνενέσει, να ψηφίσει μέτρα. Ναι, έναντι λοιπόν των ξένων τότε η Νέα Δημοκρατία θα εκτεθεί. Θα γίνει αντιμνημονιακή πάλι. Θα γίνει αντιμνημονιακή. Βέβαια, γιατί οι ξένοι θα λένε. Ναι. Πάντως και θα πούνε και οι ξένοι και κάτι άλλο. Και όποιος και να βγει, θα πούνε και οι ξένοι και κάτι άλλο. Ότι και άλλη κυβέρνηση να βγει, πάλι το ίδιο θα ζητήσουμε. Αλλιώς δεν συνεχίζουμε. Μάλιστα. Προσέξτε, αν οι ξένοι ζητήσουν διευρυμένη πλειοψηφία στην Βουλή, mm-hmm, θα το ζητήσουν και από την κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Το ξέρει, θα είναι η πρίκα του Μητσοτάκη. Θα είναι η πρίκα του Μητσοτάκη. Πρέπει να βρει 200. Για ακούστε τι λέει ο κύριος Πολυδεύκης, κύριε Καλοκαιρινέ. Για να δούμε τον κύριο Πολυδεύκη, ο οποίος είναι συνταξιούχος, τι σας ρωτάει. Παρακαλώ, mm-hmm, κύριε Καλοκαιρινέ. Αν θείτε ποτέ στην κυβέρνηση και γίνετε πρωθυπουργός, τι θα κάνετε για να λυθεί το θέμα των συντάξεων. Ναι, ο μόνος τρόπος να εγγυηθούμε το εισόδημα των Ελλήνων είναι να φέρουμε επενδύσεις και να γίνουμε μια φυσιολογική χώρα. Ναι. Διαφορετικά, αν δεν έρθει εδώ καμία επένδυση, μονόδρομος είναι οι κόφτες και οι τρίφτες. Ναι. Να εξηγούμε, θα απαντώ εντύμως. Ότι αν εδώ δεν δει ο κύριος Πολυδεύκης. Ο κύριος Πολυδεύκης. Ναι. Συνταξιούχος. Αν δεν δει εργοστάσια, ναι, καινούργια. Ναι. Επενδύσεις να δημιουργείται ανάπτυξη. Το μοιραίο που θα υφίσταται είναι η περικοπή συντάξεων. Ναι.
Λοιπόν, έχουμε τηλεφωνικές γραμμές. Για πάμε στον κύριο Θεόφιλο, ο οποίος μας τηλεφωνεί από την ωραία Γερμανία. Κύριε Θεόφιλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Ράτσο. Σας ακούμε, σας ακούει ο κύριος Πρόεδρος. Ρωτήστε. Ναι, πολύ, πολύ, πολύ καλά. Καταρχήν, με συγχωρείτε για τα ελληνικά μου, διότι ζω 50 χρόνια εκτός Ελλάδος. Παρακαλώ, εντάξει. Μιλάτε πάρα πολύ ωραία. Κύριε Γιάτσο, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Θέλω τώρα να ρωτήσω τον κύριο Πρόεδρο, τον οποίο τον εκτιμώ και τον σέβομαι πάρα πολύ. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, η σύζυγός μου είναι Γερμανής και είναι μία θαυμάστριά σας. Μεγάλη θαυμάστρια. Είπατε ότι το πόθεν έσχεν πρέπει να καταργηθεί και να έρθει κάτι άλλο. Ναι. Εγώ είμαι της γνώμης ότι όταν ένα κράτος υποχωρεί, δίδει το δικαίωμα σε αυτούς που καταστρέφουν το κράτος να καταστρέφουν συνέχεια το κράτος. Η λύση η δική μου, η πρόταση η δική μου είναι η εξής. Όσοι έχουν πάνω από 500.000 ευρώ στην τράπεζα είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν το πόθεν έσχενς μέσα σε 3 μήνες. Εάν αυτό δεν το κάνουν, μπαίνουν στη φυλακή. Αυτή είναι η πρότασή μου και μου φαίνεται η μοναδική πρόταση για την Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταρχάς, ναι, δεν είπα να καταργηθεί το πόθεν. Όχι, δεν το είπατε αυτό. Είπα, ναι, να δηλώνουμε, να αντικατασταθεί από έναν άλλο νόμο πιο αποτελεσματικό. Ναι, ναι, αυτό είπα. Να δηλώνουμε τι έχει ο καθένας μπαίνοντας στην πολιτική. Σε τράπεζες, σε θηρίδες, πώς λένε, γιατί τώρα το πόθεν έχει απ' όλα. Ναι. Και τράπεζες και ομόλογα και ρέπος και θηρίδες και διάφορα τέτοια. Και σπίτια βέβαια. Ναι. Και να είναι υποχρεωμένος από εκεί και πέρα ο βουλευτής, όχι να καταθέτει κάθε χρόνο, αλλά για κάθε μεταβολή άνω των 10.000 ευρώ, να πηγαίνει στην υπηρεσία στη Βουλή μέσα να επισυνάπτει νέα δήλωση. Να πει: εγώ απέκτησα ένα σπίτι ακόμη. Μάλιστα, αυτό που περιγράψατε πριν. Ναι, 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 ναι. Και η Επιτροπή να κρίνει, mm-hmm, αν είναι σημαντικά τα καινούργια περιουσιακά στοιχεία, να τον θέτει υπό έλεγχο. Μάλιστα, είστε σαφείς. Ενώ τώρα όλοι οι βουλευτές κάνουν κάθε χρόνο το 99%. Δηλώνουν δεν έχω μεταβολή και τελειώνει. Δεν κάνουν υποθενέσχες. Μην νομίζετε ότι κάνουν οι βουλευτές υποθενέσχες. Α, λέει δεν έχω μεταβολή και δεν έχω μεταβολή. Και είναι το ίδιο. Και γίνει το ίδιο το παλιό. Και προφανώς αν έχουν νέα λεφτά, τα βάζουν στον οδηγό τους. Αμφιβάλλετε. Δηλαδή, αν ένας βουλευτής κατά κάποιο τρόπο βγάλει 200.000 ευρώ, θα ήταν τρελός να πάει να τα βάλει στην τράπεζα. Γιατί αμέσως τον βάζουν στον τροβά. Προφανώς θα τα βάζει σε ένα όνομα. Συνεργάτη του, ας πούμε, ή τα γαγείρευε. Συγχωριανού του, φίλου του. Εννοείται λεφτά τα οποία έχουν κτηθεί. Που μπορεί να έχει κλέψει κιόλας. Κτηθεί νόμιμα ή παράνομα. Αυτοί δεν βάζουν τε νόμιμα τε παράνομα. Πρώτου φόβου ότι ελέγχονται. Μάλιστα. Δεν βάζουν τίποτε. Το καταλαβαίνετε. Ακόμη και ένα σπίτι να αγοράσουν, πάνε και παίρνουν δάνειο και λένε. Αυτό είναι υπόθεσή σας ή γνώση σας? Το κατά, γιατί μου είπαν ότι το 95% δηλώνει τα ίδια τα παλιά. Μάλιστα. Άρα και οι 300 φράγκο καινούριο δεν έχουν. Κύριε Γιάννη από Λιώσια, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Λιάτσο. Καλησπέρα. Σας ακούει ο Πρόεδρος. Κύριε Λεβέντη, έχετε πει επανειλημμένος και το λέτε και τώρα ότι η χώρα χρειάζεται μία κυβέρνηση που να μετέχουν όλα τα πολιτικά κόμματα ή τουλάχιστον αυτά που είναι στην Ευρωζώνη για να μπορεί να προχωρήσει περαιτέρω η χώρα. Επενδύσεις. Το ερώτημα είναι το εξής. Εάν οι δανειστές δεν κάνουν πίσω στις απαιτήσεις τους, αυτή η κυβέρνηση θα έχει την πολιτική βούληση να συγκρουστεί μαζί τους και να αποχωρήσουμε και από την Ευρωζώνη? Δεν γίνεται, διότι όπως γνωρίζετε, οι Έλληνες έχουν ξεπεράσει τα όρια τους. Επίσης είπατε και κάτι ακόμη, ότι αυτοί οι οικονομολόγοι που είναι εναντίον της Ευρωζώνης λένε παλαβομάρες. Εγώ ερωτώ, έχετε τη διάθεση σε κοινή συζήτηση μαζί τους να αποδείξετε με στοιχεία ότι φεύγοντας από την Ευρωζώνη θα καταστραφεί η χώρα? Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά ερωτήματα έβαλε ο κύριος Γιάννης Αντάλλης. Το δεύτερο ήταν πιο σημαντικό. Ναι, εγώ αποδέχομαι να συμμετάσχω σε οποιαδήποτε συζήτηση με οιονδήποτε.
για να αποδείξει ότι την ημέρα που θα φύγουμε από την Ευρωζώνη θα ενσκύψει εδώ τέτοια χιόνι, τέτοιο χιόνι 100 μέτρων. Καταστροφή λέτε. Ναι. Και καταστροφή σας την περιέγραψα. Δεν θα έχουμε φάρμακα, δεν θα έχουμε καύσιμα. Για πόσο καιρό? Τρεχαγύρευε. Λέτε δηλαδή. Να βρεθείς, θα... Ναι. Δεν υπάρχουν λύσεις δηλαδή. Βενεζουέλα. Για να έχουμε καύσιμα, φάρμακα. Βενεζουέλα. Τα καύσιμα τα παίρνουμε με γραμμάτια διετή. Ναι. Το ξέρετε, τα καύσιμα που έρχονται εδώ στον Ασπρόπυργο, ναι. έρχονται και πληρώνονται με τα διετία. Mm-hmm. Ποια χώρα θα δεχθεί να σου φέρει καύσιμα και να πληρωθεί από εθνικό νόμισμα. Με εθνικό νόμισμα. Ναι. Ναι. Τώρα να σας πω κάτι. Αυτό τώρα ο κύριος φίλος μας εδώ μπορεί να μην το καταλαβαίνει. Ακούστε. Όσον τώρα όμως αφορά, αν θέλετε, με κάποιον οικονομολόγο που αυτό αναγορεύεται ως σοβαρός, που είναι της δραχμής. Δεν υπάρχουν σοβαροί οικονομολόγοι που είναι, δραχμής, που είναι υπέρ της δραχμής. Όχι. Ούτε ένας. Τους θεωρώ όλους τρελούς. Λέτε. Το λέω ευθέως. Να σας το. Η Contra News, και θα σας δείξω τώρα το πρώτο σέλιδο. Πες. Ξέρετε τι πρώτο θέμα έχει σήμερα. Ναι. Μνημόσυνο στο ευρώ από τον υποψήφιο πρόεδρο της Γαλλίας. Μιλάμε για τον Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δηλώνει ότι το κοινό νόμισμα θα πάψει να υπάρχει γιατί εξυπηρετεί μόνο τη Γερμανία. Αυτός τι κόμματος είναι? Και καταστρέφει σοσιαλιστής. Και καταστρέφει όλες τις υπόλοιπες χώρες. Ο Μακρόν, ο οποίος είναι το κρυφό φαβορί για να γίνει πρόεδρος στη Γαλλία, το φανερό φαβορί, όπως γνωρίζουμε όλοι από τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, και από το ρεύμα που υπάρχει, είναι η Μαρί Λεπέν. Ναι, αλλά θα μαζευτούν όλοι οι άλλοι και θα βγει. Και αυτός είναι το κρυφό φαβορί, ναι. Ο σοσιαλιστής λοιπόν. Για δείξτε λίγο το πρωτοσέλιδο στη θέση μου. Στη θέση μου, δείξτε το πρωτοσέλιδο, κύριε Καλοκαιρινέ. Ότι σε 10 χρόνια, λέει ο Μακρόν, πολύ σωστά το κάνει πρώτο θέμα η Contra News, δεν θα υπάρχει ευρώ. Ξέρετε γιατί το λέει? Γιατί το λέει? Επειδή η κρίση, ναι, έχει δημιουργήσει μία δυσαρέσκεια του κόσμου με το ευρώ. Η κρίση. Νομίζει ο κόσμος ότι φταίει το ευρώ. Ναι. Για να μην εισπράξει λοιπόν... Κοιτάξτε την κάμερα για να σας βλέπει, ναι, ο κόσμος πρώτα. Για να μην εισπράξει λοιπόν εδώ, ναι, η ακροδεξιά τη δυσαρέσκεια αυτή όλη, εμφανίζεται και αυτός παρά τις αρχές του να λέει βλακίες. Λέτε λέει βλακίες. Ναι. Πιστεύετε εσείς δηλαδή ότι το ευρώ θα συνεχίσει να υπάρχει? Μα το όραμα της Ευρώπης. Ποιο όραμα της Ευρώπης τώρα πλέον αυτό? Αυτό θεωρητικά έχετε δίκιο. Αλλά τώρα πώς είναι δυνατόν να κλείνει με προϋπολογισμό 7 δισεκατομμύρια η Γερμανία, όπου η ώρα στη Γερμανία αμείβεται με 32 ευρώ και εμείς παίρνουμε 12 ευρώ, ναι, την ώρα, και να πεινάει όλος ο νότος, κύριε Πρόεδρε, με ανεργία στα ύψη. Με, το ευρώ με φτώχεια. Ποιο θέλει? Συγγνώμη, εδώ που φτωχεύσαμε. Η Ευρωζώνη, δεν πήγαμε στην Ευρωζώνη για να μας σώσει? Εμείς που φτωχεύσαμε. Δεν φτωχεύσαμε εμείς, και χωρίς μνημόνιο θα είχαμε Brexit. Παρακαλώ, ναι. Από χρόνια. Ναι, ναι. Εμείς που φτωχεύσαμε, φταίει το ευρώ? Κάτι την άποψή σας. Ποιο φταίει? Φταίει ο Καραμαλής που διόριζε, ο Σιμίτης που διόριζε. Οι διορισμοί φταίνε δηλαδή. Πρώτον, αυτό, οι διορισμοί, οι κλεψιές δεύτερον. Ναι. Οι κλεψιές. Όλα αυτά τα σκάνδαλα, τα φάρμακα, ας πούμε, αν τα παίρναμε σε τριπλή τιμή της, ναι, δυνατής. Ναι. Πάντως πολλές οικονομίες της Ευρωζώνης αυτή τη στιγμή είναι στην εντατική, κύριε Πρόεδρε. Θα σας πω τι μου είπε ένας παπάς στη Θεσσαλονίκη. Τι σας είπε? Θα σας πω και θα καταλάβετε ότι δεν φταίει το ευρώ. Ναι. Ευλόγησε εκεί, πήγαμε μας. Εγώ δεν παίρνω τη θέση υπέρ της εξόδου. Όχι. Σας κάνω ερωτήσεις. Μα είστε σοβαρός. Ρωτάει ο κόσμος. Δεν πίστεψα. Εσείς όμως. Ρωτάει ο κόσμος. Είναι σύνηγορο του διαβόλου. Όχι, ναι, σας ρωτάμε. Και ρωτάτε. Να και, μας και πείτε την γνώμη σας. Και εγώ το ίδιο θα έκανα στη θέση. Παρακαλώ. Ο παπάς λοιπόν αυτός, αφού γευματίσαμε, μου λέει: θέλω να κάνω μια συζήτηση, όχι παρουσία τρίτων. Ναι. Δυο σας. Ναι. Και είναι παπάς με μεγάλη αγαθοεργία, έτσι, αγαθοεργό δράση. Ταΐζει χιλιάδες ανθρώπους και λοιπά. Είναι περιβόητος στη Μακεδονία. Μου λέει, με πήρε λοιπόν και βαδίσαμε 50 μέτρα και μου λέει, κάθε εκκλησία από αυτές που βλέπετε, κύριε Λεβέντη, ναι, ναι, κόστησε 3 εκκλησίες. Μάλιστα. Λέω τι? Λέει, είναι στη τσέπη. Κλέβανε οι εργολάβοι? Και οι παπάδες. Και οι παπάδες κλέβανε. Και οι παπάδες κλέβανε, ναι, γιατί δεν έχει η εκκλησία έλεγχο. Μάλιστα. Μαζεύει λεφτά και είναι στην καλή προέλευση. Άρα λέτε ότι αυτό είναι ένα, ναι, συνολικό φαινόμενο. Αν έχουμε δηλαδή στην Ελλάδα, λέει, 2.000 εκκλησίες, τις έχουμε πληρώσει 6.000 εκκλησίες. Έργο σου, μου λέει, και αποστολή σου είναι να βάλεις έλεγχο στην εκκλησία. Και όχι με σκοπό να πλήξεις την εκκλησία. Μάλιστα. Με σκοπό να την εξηγιάνεις, και αν το κάνεις, μετά ο πιστός θα δίνει με πολύ μεγαλύτερη ευχαρίστηση τον όβολό του. Ενώ τώρα τον δίνει και πάει στη χαβούζα ο όβολός του. Κύριε Λάμπρο από Βέρεια, καλησπέρα σας. Πέρα. Σας ακούμε.
Ναι, περιμένω. Ρωτήστε το κύριε Πρόεδρε, είστε στον αέρα. Μπορώ να μιλήσω. Ναι, ναι, στον αέρα είστε. Ναι, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. 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 Θα κάνετε την ερώτηση, κύριε Λάμπρο. Μιλήστε. Θα κάνω την ερώτηση. Κάντε τη, σας ακούμε. Αγαπητέ Πρόεδρε, σας συγχαίρω. Ναι, την κάνω. Ναι, μιλήστε. Κύριε Λάμπρο, έχετε ανοιχτεί την τηλεόρασή σας. Έχετε ανοιχτεί την τηλεόρασή σας. Ναι. Κλείστε τη. Από το τηλέφωνο να ακούτε. Κλείστε τη. Ναι. Ωραία. Κάντε την ερώτηση στον κύριο Λεβέντη. Ναι, είχα ανοιχτεί την τηλεόραση. Λοιπόν, αγαπητέ Πρόεδρε, σας συγχαίρω για τη μακροχρόνια αγωνιστική σας διάθεση και τακτική. Θέλω να σας ερωτήσω, παράλληλα να τοποθετηθώ, γιατί χρησιμοποιείτε τον όρο «πόθεν έσχες» και όχι μόνο το «έσχες». Δήλωσε κανείς πολιτικός το «έσχες» από πού τα έχει? Αν ένας απλός πολίτης δεν μπορεί να αιτιολογήσει από πού τα έχει, τότε η εφορία θα τον τζακίσει. Και το μόνο που δηλώνουν οι πολιτικοί το πόθεν, λένε βολιστική αποζημίωση 70.000 και. Και αν συμφωνείτε, να έχουν το 48 και το 50% αφορολόγητο. Όταν φορολογείται ο απλός επαγγελματίας από το πρώτο ευρώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λάμπρο, για να προλάβουν και οι υπόλοιποι, όχι τοποθετήσεις, να κάνετε τις ερωτήσεις απευθείας. Κύριε Λάμπρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η απάντησή μου στον κύριο Λάμπρο είναι ότι οι βουλευτές καταθέτουν το πόθεν, το έσχες έστω, μαστική, στη Βουλή. Ναι. Είναι όμως και πολίτες. Και άρα ο έφορος τους ελέγχει και ως πολίτες. Mm-hmm. Αφού διέχεται λοιπόν ο κύριος Λάμπρος ότι όλοι οι πολίτες ελέγχονται, ναι. Καθ' όμοιων τρόπων και κατά ίσων τρόπων ελέγχονται και οι βουλευτές. Μάλιστα. Αλλά εγώ δεν θα είχα αντίρρηση να υπάρξει ένας νέος νόμος, σας λέγω, που να συμπεριλάβει και το παρελθόν. Ευχαριστώ πολύ. Απαντήσατε και πριν. Το συζήτησα με τον κύριο Τσίπρα αυτό και μου είπε να του επιδώσω σχέδιο. Τώρα, αν γίνουν βέβαια εκλογές, σε ποιον θα το επιδώσω? Κυρία Φωτεινή. Εις άλλων ένικων του Μαξίμου θα το επιδώσω. Κυρία Φωτεινή από Παλαιό Φάληρο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κυρία Λιάσκο. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ρωτήστε τον κύριο Πρόεδρο. Ναι, θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Πρόεδρο. Εάν θα βγει πρώτο κόμμα, τι θα κάνει με αυτή τη φορολογία που μαστίζει τα κατώτερα στρώματα? Τι θα κάνετε με την... Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ερώτημα, κυρία Φωτεινή. Τι θα κάνετε με την φορολογία? Εγώ καταρχάς έχω ένα όνειρο, αν βγω πρώτο κόμμα. Τώρα δεν μπορώ. Τώρα πάω για να διπλασιάσω, να πάρω 8. Η μεγάλη, γιατί με ρώτησε, με ρώτησε και ο Τσίπρας, ναι. Πού το πας, ρε Λεβέντη? Έτσι με ρώτησε, πού το πας. Λέω, θέλω το 4 που μου έδωσε το Σεπτέμβρη πέρυσι να γίνει 8, να πείσω και να πω. Εγώ δεν το βλέπω στις δημοσκοπήσεις αυτό. Μου είπε ότι οι δημοσκοπήσεις με ρίχνουν. Σας είπε ο κύριος Τσίπρας ότι σας δίνει. Γνωρίζει ότι με ρίχνουν. Λοιπόν. Και τον ίδιο το ρίχνουν. Και εκείνος θα ξέρει καλύτερα. Αυτός είναι στα κάτω. Ναι. Και μου είπε επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία, άμα βγει, με 4 μονάδες θα βγει. Μπροστά μόνο 4, παρότι εμφανίζουν 10. 12, ναι. 4. 4 θα βγει, κύριε Λιάτσο. 4 μονάδες. Για να το λέτε, σας ακούμε πολύ προσοχή. Λοιπόν, το όνειρό μου λοιπόν αυτήν την ώρα είναι το 4 να γίνει κατελάχιστον 8. Να πω στον εαυτό μου και στον κόσμο, ναι. Ελληνικέ λαέ, μετά 40 ετών πορεία, με δικαίωσες, με έβαλες, ναι. Αλλά και εγώ έκανα κάτι και βλέποντας εσύ αυτό το κάτι μου το διπλασίασες. Καλά, αν πιάσετε... Τότε θα πάρω δύναμη μετά να πάω για παραπάνω, κύριε Λιάτσο. Αν εγώ πάρω, ξέρω εγώ, μόνο 5, τι πρόσθεσα, μια μονάδα πρόσθεσα, να λέμε και την αλήθεια. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Εμένα με είχαν 0 μέχρι πρόπερση και το πήγα 4. Είναι αλήθεια αυτό. Άρα είναι αλήθεια. Η επιτυχία ενός Λεβέντη είναι να διπλασιάσει κατελάχιστον το ποσοστό. Αυτό του απάντησα ότι είναι το όνειρό μου. Με ρώτησε και ποιο είναι το πιο πέρα. Δεν μην τα πούμε όλα. Συνεχίζει. Γιατί να μην τα πείτε? Εγώ σας ακούω πολύ. Δεν βλέπετε τι γίνεται σήμερα. Με ρώτησε αν έχω αντοχή και για παραπάνω. Του λέω δεν τολμάω να το διατυπώσω. Αλλά οι σπουδές μου και οι 40 ετών πορεία μου με έχουν κάνει
από τιτάνιο και χάλιβο. Πολύ δυνατό. Και μπορώ. Με αντοχές. Μπορώ. Δηλαδή. Αλλά δεν κάνει ο πολιτικός να αρθρώνει το λόγο ότι πάω για πρωθυπουργός. Είναι βλακώδες. Το θεωρώ βλακώδες. Τίποτα δεν αποκλείεται σε αυτή τη ζωή. Κύριε Δημήτρη από Χολαργό, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Λιάτσο. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω. Ναι, ναι. Ήθελα να ρωτήσω τον πρόεδρο. Ναι. Επειδή τον ακούω συχνά να παίρνει θέση υπέρ των δανειστών μας και ιδιαίτερα των Γερμανών. Ναι. Ποια είναι η θέση του για τη διεκδίκηση του κατοχικού δανείου και των γερμανικών αποζημιώσεων? Πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημήτρη. Καταρχάς, το παρακαλώ. Πρώτο σκέλος της υπόθεσής του ότι συχνά παίρνω θέση υπέρ των Γερμανών είναι ανακρίβεια. Θα μου επιτρέψετε, επειδή σας εκτιμώ ιδιαίτερα. Ναι. Για να αυτό λέει... λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι, κύριε μου. Για να το λέει ο φίλος μας, ο κύριος Δημήτρης από το Χολαργό. Ακούει πολλούς δημοσιογράφους. Ακούει και δηλώσεις σας. Εμένα άκουσε ποτέ να πω είμαι με τους Γερμανούς. Απαντήστε όπως θέλετε εσείς. Ναι. Απαντήστε όπως θέλετε εσείς. Λοιπόν, απαντήστε όπως θέλετε. Ακούστε κάτι. Εγώ είμαι με την Ελλάδα της Ευρώπης. Με τη μονήρη Ελλάδα, τη φτωχή, την αποξενωμένη Ελλάδα δεν είμαι. Της καλής Ευρώπης. Είμαι της Ευρώπης. Της καλής της Ευρώπης. Της Ευρώπης όμως. Με τα ιδεώδη και με τα λοιπά, με τα οράματα που πολύ σωστά είπατε. Που αν ενίστασε αγωνίζεσαι να την κάνεις καλύτερη και όχι απειλείς να φύγεις. Μάλιστα. Όποιος αγαπάει την Ευρώπη και βλέπει τα λάθη της, δεν την απειλεί φεύγω. Ναι, ναι, ναι. Κάθεται, αγωνίζεται να την βελτιώσει. Ναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, εγώ είμαι υπέρ της Ελλάδας στην Ευρώπη. Με την υπερδύναμη και βλέπω, τη Γερμανία. Και βλέπω, είναι και λίγο βλέπω δύσκολο. Ότι σε ορισμένα πράγματα και οι δανειστές δεν κάναμε μεταρρυθμίσεις, δεν ανοίξαμε επαγγέλματα, δεν φτιάξαμε φοροεισπρακτικό σύστημα, δεν διώξαμε από δήμους δέκο και δημόσιο τους αργόμισθους, δεν πατάξαμε τη γραφειοκρατία. Δεν κάναμε ηλεκτρονική σύνδεση των Υπουργείων. Αυτό το ζητούν οι Ευρωπαίοι εδώ και 10 χρόνια. Κάντε ηλεκτρονική σύνδεση όλων των Υπουργείων. Υπουργείο. Δεν κάνουμε τίποτε. Ναι. Και προκειμένου να πληρώνουμε αργόμισθους. Να έχουμε δηλαδή σε μια θέση που μπορούσε ένα κομπιούτερ να αντικαταστήσει 10, εμείς έχουμε 10 κοπρόσκυλα. Συγχωρείτε που μιλάω έτσι. Και γι' αυτό δεν το έκανε ούτε ο Τσίπρας το Μητσοτάκης. Γιατί αν γίνει ηλεκτρονική διασύνδεση, αυτομάτως θα τεθεί θέμα, δεν χρειαζόμεθα τόσο κόσμο. Μάλιστα. Έτσι. Δεν κάναμε τίποτα λοιπόν εμείς για να είμαστε εντάξει απέναντι στους ξένους. Παρά μόνο όποτε θέλαμε τη δόση, περνάγαμε στη Βουλή. Συγχωρείτε. Τώρα εγώ θα έχω μια ένσταση μεγάλη. Παρακαλώ. Όλες αυτές οι θυσίες του ελληνικού λαού. Άλλο, χαμένες. Οι θυσίες του ελληνικού λαού είναι το δεν κάναμε, ξέρετε, δεν κάναμε τίποτα. Μα πάνε χαμένες. Ξέρετε, εσύ μπορεί να δίνεις, όλοι να δίνουμε εδώ κάθε μέρα ένα κιλό αίμα. Και μπορεί να πεθάνουμε. Αν δεν ληφθεί πρόνοια να. Άρα οι πολιτικοί εγκληματούν, δηλαδή. Εγκληματούν οι πολιτικοί, διότι κολυσιεργούμε την ανάπτυξη, δεν κάνουμε τις αλλαγές που θα φέρουν επενδύσεις και το μόνο που κάνουμε είναι να αφαιρούμε ποιότητα ζωής από όλους μας. Μάλιστα. Έγκλημα είναι. Τώρα ο πρόεδρος μας λέει φοβερά πράγματα σήμερα. Μας είπε για τις εκλογές, μετά μας είπε ότι το ίδιο πράγμα ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία, δεν έχουν διαφορές. Ίδιο. Αυτό είπατε. Εσείς αισθάνεστε διαφορά. Όχι, εγώ σας ρωτώ, εγώ είμαι δημοσιογράφος. Και για τις αποζημιώσεις που ρώτησε. Ναι, για τις αποζημιώσεις να πείτε, για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Δεν πρέπει να τις συζητήσουμε. Συγγνώμη, εσείς πιστεύετε ότι θα πάρουμε ποτέ ένα. Αφήστε τι θα πάρουμε, δεν πρέπει να τις ζητήσουμε. Εγώ υπέγραψε ένα κεντρώνο κόμμα, έγινε στη Βουλή. Στην Επιτροπή. Και ναι. Το πρώτο κόμμα που υπέγραψε, ναι, είναι ο γιος μου, ο Μάριος ο Γεωργιάδης. Υπέγραψε, ναι, πρώτος τη συμμετοχή μας στο να γίνει προσφυγή. Και ο Τσίπρας δεν κάνει προσφυγή. Γιατί? Διότι, ακούστε, η εξεταστική καταλήγει στο να γίνει προσφυγή διεκδικητική. Γιατί δεν κάνει ο κύριος Τσίπρας? Ο Τσίπρας, επειδή δεν θέλει να θυμώσει η Μέρκελ περαιτέρω, θέλει να τα έχει καλά, ή και γνωρίζει κάτι, γιατί το κρύβουμε και κάτι εκεί. Ότι κάποιος Καραμαλής στο 60 πήγε και παρετήθηκε. Μάλιστα. Λοιπόν, μπορεί να, είναι το μυστικό το 60, πολύ πιο βαρύ. Το 60 με το 17. Ναι, αν παρετήθηκε. Ναι. Αν παρετήθηκε, τι ζητάμε? Υπέγραψε δηλαδή ότι παρετούμε. Ναι, από... και έχουν μαγνητοτενίες και αποδείξεις. Αυτό τώρα εικασίες κάνετε. Δεν κάνω εικασίες. Ένας πρόεδρος κόμματος δεν κάνει ποτέ εικασίες. Όχι, σας ρωτώ για να το διευθυνήσω. Σας λέω, εγώ υπέγραψα, έκανα το καθήκον μου σαν Έλληνας πολίτης πρώτα. Αφήστε το πολιτικός. Πολίτης. Υπέγραψα να τις διεκδικήσουμε. Αν έχει κότσια ο Τσίπρας, ας κάνει την προσφυγή. Για τον αείμνηστο, Κωνσταντίνο Καραμαλή αφήνεται πολύ, ναι, σοβαρό, ναι, υπερηγμό. Ναι, ότι τώρα πήγε το 60 στη Βόνη, ναι, ναι, και συμφώνησε οι 420.000 εργάτες μας που ήταν να φύγουν,
να παραμείνουν. Μάλιστα. Και πήρε και 160 εκατομμύρια μάρκα και παραιτήθη πάσης αξίως. Των διεκδικήσεων. Ναι. Και των δανείων. Και του δανείου. Και του δανείου. Όλων. Και δεν θέλουν να το παραδεχθούν εδώ κάποιοι άμυαλοι αριστεροί. Εντάξει, δεν είναι. Αυτή η δουλειά τους είναι. Πολύ σοβαρά πράγματα μας λέει ο κύριος Λεβέντης απόψε. Κύριε Αποστόλη από Ηλιούπολη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχετε. Με υγεία. Να κάνω μια ερώτηση στον Πρόεδρο. Βεβαίως. Από ό,τι έχω ακούσει, ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το πώς θα πάρουν τα λεφτά οι δανειστές μας μετά το 18. Ναι. Τον έχω ακούσει σε πάρα πολλές εκπομπές και σε πάρα πολλές ομιλίες του να λέει ότι όσοι έχουν λεφτά και είναι ηλικιωμένοι δεν πρέπει να παίρνουν σύνταξη, γιατί λέει έχουν λεφτά αυτοί από ηλίκια. Όσοι έχουν εισοδήματα. Όσοι έχουν εισοδήματα. Όσοι έχουν λεφτά. Όμως πρέπει να πληρώνουν εισφορές. Γιατί να πληρώνουν εισφορές. Δεν πρέπει να πάρουν. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, να τελειώσω. Να τελειώσω την ερώτηση. Ναι, ναι, ολοκληρώστε. Αυτοί πρέπει να πληρώνουν εισφορές και πολλές φορές και διπλές και τριπλές εισφορές για να πάρουν δύο και τρεις συντάξεις, ή δεν πρέπει να πληρώνουν. Αν δεν πρέπει να πληρώνουν, έχετε δίκιο. Αν όμως πληρώνουν, πρέπει να πάρουν τα λεφτά τους. Και τώρα να πω και κάτι άλλο. Όταν λέτε ότι ο Καραμαλής το 60, ο Παπανδρέου το 85, ο Τζοβόλας το 86 κλπ. Πρόσεξε, πώς θα πάει τα πράγματα. Με ποιον θα πας και ποιον θα αφήσεις στο τέλος. Γιατί τι θα πάει από εδώ και τι θα πάει από εκεί. Με ποιον θα πας και ποιον θα αφήσεις στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ. Με ποιον θα πάω και ποιον θα αφήσει στο τέλος. Αυτό είπε τώρα ο κύριος. Δεν κατάλαβα. Άμα έχω κάποιο στοιχείο ότι έγιναν αυτά, να μην τα πω. Εντάξει, ο άνθρωπος τοποθετήθηκε, ο κύριος Αποστόλης την Ηλιούπολη. Τι ήταν αυτό με τα εισοδήματα που είπατε, για πείτε μας. Ναι, για τα εισοδήματα έχω την άποψη, το έχουν κάνει κράτη όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς. Μάλιστα. Όταν εσύ έχεις από ενίκεια ή από τόκους καταθέσεων πάνω από 3.000 δολάρια μηνιαίως, ναι, ναι, σου κόβεται η σύνταξη. Μάλιστα. Αυτό και ισχύει, τα λεφτά αυτά, ναι, τα λεφτά αυτά τα δίνουν επιδόματα σε πολύτεκνους, σε μοναγωνικές μάνες, σε αναπήρους κλπ. Και λέτε να επικρατήσει αυτό το σύστημα. Αυτό εδώ. Το πνεύμα. Μάλιστα. Για να βοηθήσουμε το φτωχό κόσμο, διότι εσείς αν έχετε ένα μαγαζί και παίρνετε 5.000 νίκη, ζείτε, δεν θα πεθάνετε. Γιατί να πάρετε και το 1.800 το σύνταξη. Κύριε Γιώργο από Νέα Σμύρνη, καλησπέρα σας. Την καλησπέρα μου σε εσάς και στον Πρόεδρο. Καλή χρονιά να έχετε. Ρωτήστε τον κύριο Πρόεδρο. Επίσης, να είστε καλά. Καταρχήν, κύριε Πρόεδρε, μια υπενθύμηση ήθελα να κάνω. Ότι αναφερθήκατε στις εργασιακές σχέσεις. Θα θυμίσω ότι το 2012 με την Υπουργική Πράξη το νούμερο 6 κατάργησαν την επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων και την λειτουργία του ΟΜΕΔ, του Οργανισμού Διαμεσολάβησης. Πιστεύετε εσείς ότι στην εργασιακή ζούγκλα που ζούμε σήμερα με τις ατομικές και επιχειρησιακές συμβάσεις θα μπορούμε να ξεπεράσουμε την κατάσταση αν δεν πάμε σε επεκτασιμότητα επαναφορά, επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων και της λειτουργίας του ΟΜΕΔ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιώργο. Παρακαλώ. Το ερώτημα είναι ότι η κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση, ναι, ναι, υποκείμενη σε οδηγίες της Τρόικα, κατήργησε έναν νόμο. Ναι. Κατήργησε ένα νόμο. Και τώρα ο Τσίπρας θέλει να τον επαναφέρει. Να τον επαναφέρει. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν αρέσει καθόλου στις Βρυξέλλες. Αυτό είναι αιτία πολέμου, σας είπα. Ναι. Εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι μας λένε οι Βρυξέλλες, κύριε Πρόεδρε, γιατί σας ακούω. Είστε... Έκανε στον Μπουναμά, δηλαδή, στον Μπουναμά έκανε του κεφαλιού του, ναι, και μετά πήγε και ξεβρακώθηκε ο Τσακαλώτος. Με την επιστολή. Άρα τι μαγκές είναι αυτές τώρα. Είσαι μάγκας και τα δίνεις όλα. Λέει τι, μάγκας το πρωί και το βράδυ ξεβράχοντας. Με συγχωρείς. Τώρα ακούστε. Στέλνει επιστολές ο κύριος Τσακαλώτος. Α, συνέχιζε τουλάχιστον ο Τσίπρας. Ακούστε. Αν ήταν αλλά άμα είναι να δίνει τα επιδόματα, στέλνει επιστολές. Όχι. Ας δίνει επιδόματα στον κόσμο που έχει ανάγκη και στέλνει επιστολές μετά. Γιατί ξεβρακώνει τη χώρα. Ένα λεπτό. Ξεβρακώνει τη χώρα. Τώρα σε παρακαλώ τώρα. Έτσι λέτε. Βέβαια. Απ' τη μια έλεγε εγώ δίνω Μπουναμά και δεν ρωτάω κανέναν. Ναι. Και απ' την άλλη υπέγραψε ότι θα κόβω αμέσως τις συντάξεις άμα το παραμικρό. Αυτό είναι. Είναι η ξεβρακωσιά. Κύριε Μανώλη από Αρτέμιδα, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα. Ρωτήστε τον κύριο Πρόεδρο. Ήθελα να ρωτήσω τον Πρόεδρο να μου πει ένα συνταξιούχος με στο ενίκιο, να μένει στο ενίκιο, με πόση σύνταξη μπορεί να ζήσει και
Εάν δεν έχω δουλέψει 40 χρόνια να έχω πληρώσει εισφορές 40 χρόνων, γιατί να φέρνω ίση ή και κατώτερη από κάποιον που έχει πληρώσει 8 χρόνια, 10 χρόνια εισφορές. Ευχαριστώ πολύ, καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταρχάς, το σύστημα είναι μεν ανταποδοτικό, το σύστημα το συνταξιοδοτικό στην Ευρώπη, αλλά είναι και κοινωνικό. Ναι. Δηλαδή, αν εσύ είσαι αλιάτσος, ναι, ήσουν στη Λαχανακουρά και δεν σου κολλάγανε καθόλου ένσημα, ναι, και σου αναλογούνε 100 ευρώ μόνο, ναι, σε σχέση με έναν άλλον που πλήρωνε κανονικά. Ναι. Επειδή με 100 ευρώ δεν μπορείς να ζήσεις, ναι, υπάρχουν τα συγκινούντα δοχεία. Κόβω κάτι από αυτούς που ήταν συνεπείς για να βοηθήσω και σένα να μην κοιμάσαι στα παγκάκια. Άστε. Έτσι είναι, αυτό είναι. Αυτό λέτε. Αυτό είναι. Τώρα, δεν μπορώ να πω πάρτα όλα εσύ ο έχων. Μάλιστα. Και ο άλλος να πεθάνει. Πω, δεν μπορώ να το πω αυτό. Κρίνεστε εσείς για τις απαντήσεις που δίνετε. Βεβαίως. Στις ερωτήσεις του κόσμου. Βεβαίως. Κρίνεστε. Κρίνομαι. Τώρα, η Κατερίνα Ικαμπός, όπως σας είπα, η δημοσιογράφος, είναι μια ανερχόμενη δημοσιογράφος και βγήκε σήμερα με την κάμερα της εκπομπής. Πήρε πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις από τον κόσμο. Ακούστε τον κύριο Στάθη, ο οποίος είναι ελεύθερος επαγγελματίας, και τον κύριο Στέλιο συνταξιούχος, οι οποίοι ρωτάνε το ίδιο πράγμα. Κύριε Καλοκαιρινέ, παρακαλώ πάρα πολύ. Πώς θα λυθεί το Κυπριακό, τη γνώμη του, την άποψή του. Τι ακριβώς θα κάνει για το Κυπριακό. Και οι δύο, κύριε Πρόεδρε, ρωτάνε για το Κυπριακό. Πώς θα λυθεί το Κυπριακό, ποια, ναι, είναι η άποψή σας. Το είπατε. Το Κυπριακό έχει γίνει, ναι, τετραγωνισμός του κύκλου. Ναι. Τώρα. Ναι. Ούτε η Τουρκία υποχωρεί, ούτε εμείς. Μάλιστα. Άρα δεν βλέπετε. Βλέπω μια διχοτόμηση που θα γίνει μόνη τη σιγά σιγά. Ξέρετε, όταν και οι δύο πλευρές εμένουν. Πάντως χωρίς... το άδικο είναι με την πλευρά της Τουρκίας. Σίγουρα, δεν συζητάμε. Δεν υπάρχει, υπάρχει κατοχή, στρατεύματα. Το δίκαιο είναι να ενωθεί όλη η Κύπρος με την Ελλάδα. Γιατί κατά πλειοψηφία και ως έδαφος και ως πληθυσμός είναι ελληνικός. Κατά πλειοψηφία. Αλλά η Τουρκία το βλέπει έτσι το δίκαιο. Εδώ δεν σέβεται τη Λοζάνη η Τουρκία. Θα σεβαστεί την Κύπρο. Δεν σέβεται υπογραφή με Βενιζέλο και Ατατούρκ. Έχετε πολύ δίκιο. Έχετε πολύ δίκιο. Τον Ερντογάν πρέπει να τον φοβόμαστε τώρα με αυτά που λέει για το Αιγαίο, για τη συνθήκη της Λοζάνης. Εγώ είπα και στον Τζίπρα 30 αεροπλάνα F-35. Να πάρουμε. Ναι, 3 δις ευρώ είναι. Ναι. Και οι Τούρκοι έχουν πάρει τα 100. Ναι, 100 έχουν παραγγείλει, εμείς 30. Χρειαζόμαστε και εμείς, ναι, λέτε, 30. Να αγοράσουμε αεροπλάνα. Υπάρχει ισορροπία του τρόμου. Δηλαδή θα δουλεύει. Η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει είναι οι Τούρκοι θα δουλεύει είναι να σηκώνεται και ένα ελληνικό F-35 και να κυνηγάει τα άλλα. Να μπορεί να τους καταστρέψει. Άρα δηλαδή θα δουλεύει ο ελληνικός λαός και τι θα πληρώνει με φορολογία για να τα παίρνουν οι πολεμικές βιομηχανίες. Ήξερα έναν άνθρωπο στον Πειραιά. Μα δεν είμαστε εκεί. Ξόδευε όλη του την περιουσία γιατί του έκανε μηνύσεις ο γείτονας. Μέχρι τέλους της ζωής του. Πλήρωνε στα δικαστήρια. Πλήρωνε τον ηλίθιο τον γείτονα με όλα στα δικαστήρια. Λοιπόν. Αυτή είναι η Ελλάδα. Τι σας απάντησε ο κύριος Τσίπρας όταν του είπατε να πάρουμε 30 F-35, τι σας είπε? Θα τα πάρει. Αν μείνει, όποιος πρωθυπουργός μείνει, θα τα πάρει. Θα δεν πάρει αν ήταν ο Τσίπρας, αν ήταν ο Λεβέντης, ήταν ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω ποιος θα είναι. Όποιος και να είναι, θα τα πάρει. Γιατί ο Τούρκος θα έρθει στην Ομόνοια. Α, το πιστεύετε δηλαδή. Βέβαια, είναι εμφανής η υπεροχή του. Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, έχει 1 εκατομμύριο ανοιχτά μέτωπα ο Τούρκος. Βρεάς έχει. Καταρχάς το κουρδικό ζήτημα. Εμάς μας θεωρεί το κουρδικό ζήτημα που είναι το μεγαλύτερο θέμα για αυτούς. Εμάς μας θεωρεί τους Έλληνες το μόνο μέτωπο με το οποίο μπορεί να παίζει εκ του ασφαλούς. Έτσι μας θεωρεί, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Στα άλλα παίζει με Ρώσους, με Αμερικάνους και εκεί κάνει το παγώνι. Με εμάς όμως εκ του ασφαλούς. Λειτουργεί. Για να δούμε, για να δούμε τι θα κάνουμε με την Τουρκία. Νίκος, ο κύριος Νίκος είναι τραπεζικός υπάλληλος. Αν όλα αυτά τα οποία δηλώνει και θεωρεί ως μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν, αν τα έχει σκεφτεί και αν πιστεύει ότι είναι εφαρμόσιμα. Από πού και ως πού πρέπει κάποιος άνθρωπος, ο οποίος έχει προσπαθήσει παραπάνω στη ζωή του και έχει κάποιο εισόδημα, γιατί σε αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να του πούμε ότι κόβεται η σύνταξή σου με σκοπό να την πάρει κάποιος άλλος. Μάλιστα. Καταρχάς, μέχρι τώρα, κύριε Λάτσο μου, συντάξεις έχει κόψει ο Σαμαράς, ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Τσίπρας. Εγώ δεν έχω κόψει ακόμη. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί ήρθε, ήρθε ένα στρατιωτικός και μου είπε έπαιρνα 2-800. Κάντε δηλώσεις κατά. Ναι, άλλο οι δηλώσεις. Οι δηλώσεις δεν κόβουν. Λοιπόν, ήρθε στρατιωτικός και μου είπε ότι έπαιρνε 2-800 και τώρα παίρνει 1050. Μάλιστα. Από 2-800. Από 2-800.
ανώτατος στρατηγός. Λοιπόν, αυτού του ανθρώπου δεν του έχω κόψει εγώ ούτε ένα ευρώ. Απαντώ στον κύριο γιατί. Εσείς δεν ήσασταν πρωθυπουργός. Ναι. Εγώ όμως, σαν Λεβέντης, λέω κάτι άλλο. Τι λέτε, αν έχεις λεφτά άλλα στην τράπεζα και έχεις τόκους, παίρνεις 3.000 το μήνα. Ναι. Ή αν έχεις μαγαζιά και νοικιά. Εισοδήματα, γενικώς. Εισοδήματα. Και έχεις 3.000-4.000 το μήνα, άσε τη σύνταξη αυτά τα 1.500-2.000 ευρώ τη σύνταξη. Άστα, γιατί τα χρειάζομαι σαν πρωθυπουργός να τα δώσω σε φτωχούς, σε άνεργους, σε αναπηρούς, σε μονογονικούς, σε κάτι που είναι και χριστιανικό αυτό. Και λέτε... Μπορεί να είναι άδικο. Μακάρι να μπορούσα και οι πλούσιοι να τα παίρνουν και οι φτωχοί να ζουν. Δεν γίνεται όμως. Αυτό λέτε... Πρέπει να μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Ισχύει, λέτε, στον Καναδά, στην Αυστραλία. Ναι, ναι. Και σε κράτη δυτικά. Και σε όχι δυτικά κομμουνιστικά. Στην Ευρωζώνη ισχύει κάτι τέτοιο. Όχι. Όχι. Σε κράτος όχι. Ευρωζώνης όχι. Όχι. Είναι μία από τις αλλαγές που πρέπει να κάνει και η Ευρωζώνη. Πάμε να δούμε τι είπε στην Κατερίνα Καμπόσου. Ο κύριος Κώστας είναι συνταξιούχος. Πώς ορίζεται η πραγματικά η δημοκρατία και πραγματοποιείται η δημοκρατία και πώς διατηρείται η εξασφάλιση της υπάρξεως. Πώς διατηρείται η δημοκρατία, είναι γενικό το ερώτημα. Καταρχάς, δημοκρατία δεν έχουμε. Αυτό είναι το ερώτημά του. Δεν έχουμε δημοκρατία. Μάλιστα. Θα μου πείτε είναι βαρύ αυτό που λέω. Είναι πολύ βαρύ. Ναι, αλλά είναι όταν και ο Παπαδόπουλος έλεγε Ελληνική Δημοκρατία. Τι έχουμε, δηλαδή. Όχι, έχουμε. Ο Παπαδόπουλος το αμφιβάλλεται ότι έλεγε Ελληνική Δημοκρατία. Προφανώς. Ναι, λοιπόν. Εν τω μεταξύ, εγώ είμαι στη Βουλή. Έχω καταθέσει νόμο οι βουλευτές να γίνουν 200. Το μοίρασα στους άλλους βουλευτές. Οι 300 να γίνουν 200. Ναι, 200. Το μοίρασα και τα πετάξαν στα σκουπίδια. Η Ένωση Κεντρών κατέθεσε τροπολογία. Οι 300 να γίνουν 200. Και οι άλλοι το πετάξαν στα σκουπίδια. Δεν είναι αυτό δικτατορία. Ζήτησε το μισό του βουλευτή από 7.000 να πάει 3.500. Και άλλοι το πετάξανε στο καλάθι. Ναι. Αυτό τι είναι, δημοκρατία 50% είναι. 50% κάτω ζήτησατε. Κάτω και ζήτησα και το πετάξανε στο καλάθι. Είναι δημοκρατία. Δημοκρατία είναι να σέβεσαι και τη γνώμη του μειοψηφούντος. Ο κύριος Άκης από Γερμανία σας ρωτάει, θεωρείτε ότι τα ποσοστά που σας δίνουν οι δημοσκοπήσεις με βάση την πολιτική σας και με αυτά που λέτε και, και τις δηλώσεις που κάνετε, είναι ακριβής? Όχι, είπαμε και ο Τσίπρας μου είπε ότι είστε ότι παραπάνω. Θεωρεί ότι με ρίχνουν, ότι είμαστε παραπάνω και μου κόβουν κάτι. Αντίθετα, εις άλλους δίνουν κάτι. Πρημοδοτούν άλλα κόμματα. Ναι, κοιτάξτε στις δημοσκοπήσεις, θα σας πω κάτι. Γίνεται μια δημοσκόπηση. Ναι. Και βγαίνει 38% δεν απαντώ. Αν θέλει ένας να σε επιδοτήσει και τα έχει αρπάξει, λέμε αν. Τα έχει αρπάξει, ναι, από όποιον πλέον. Εταιρεία εννοείται. Από να κόμμα, από τι. Να τα έχει αρπάξει εταιρεία. Χαμός γίνεται, κύριε. Λοιπόν, ναι, τι κάνει, κόβει από το 38%, το βάζει 33%. Και πρημοδοτεί αυτό. Και πρημοδοτεί όποιον γουστάρει. Εμένα θα ρωτήσει. Εγώ τι ζητώ, να κάνουμε μια αρχή ανεξάρτητη στην Ελλάδα, ώστε όπως το ΕΣΟΡΟΥ για τις τηλεοράσεις, να γίνει και τις δημοσκοπήσεις μια αρχή. Και κάθε εταιρεία, όταν φέρει το αποτέλεσμα, να το καταθέσει πρώτα εκεί να εξεταστεί με τα ερωτήματα. Από την ανεξάρτητη αρχή. Ναι, και μετά να το γράψει η Καθημερινή. Ναι. Μετά να το γράψει ο Ελεύθερος Τύπος. Μάλιστα. Ενώ αυτή, πάρε Ελεύθερε Τύπε, η Νέα Δημοκρατία προηγείται 12 μονάδες. Και εγώ βάζω στοίχημα ότι 4 δεν θα προηγηθεί παραπάνω. Σας το είπε και ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Ότι προηγεί τη Νέα, ναι, Δημοκρατία μόνο 4 μονάδες σε αυτή τη φάση. Μόνο λίγο. Ναι. Μόνο λίγο. Ναι, ναι. Ο κύριος Αποστόλης, ιδιωτικός υπάλληλος, για να δούμε τι ρωτάει τον κύριο Λεβέντη. Εάν είναι φρόνιμο να γίνουν πρόεδρος εκλογές. Πολύ ωραία ερώτηση και πολύ. Είναι φρόνιμο να γίνουν. Καθόλου φρόνιμο δεν είναι. Είναι καταστροφικό να γίνουν εκλογές. Αλλά αν από την κυβέρνηση ζητηθούν πράγματα που δεν μπορεί να σηκώσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι αναπόφευκτο. Ναι. Οι σχέσεις Τσίπρα-Καμένου, κατά τη γνώμη σας, πώς είναι σε αυτή τη φάση? Δεν κινδυνεύουν αυτές, γιατί είναι... ο Καμένος δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Δεν, ναι, του μένει. Ο κύριος Χρήστος, για να ακούσουμε τον κύριο Χρήστο, είναι τελειόφυτος. Για να δούμε τι είπε στην Κατερίνα Καμπόσου. Τη νέα γενιά τη σκέφτονται καθόλου? Εμείς τι θα κάνουμε, πού θα πάει αυτή η κατάσταση με τα φορολογικά, δουλειές δεν υπάρχουν. Αλίμονο, όλη η γενιά έχει φύγει στο εξωτερικό. Εμείς οι λίγοι που έχουμε μείνει εδώ πέρα και να θέλουμε να κάνουμε κάτι, δυστυχώς είναι δύσκολα τα πράγματα. Εκφράζει την αγωνία όλων των νέων αυτές ανθρώπων. Τις αλήθειες και των λέω, οικογενειών. Αυτές τις αλήθειες που λέω, που ενοχλούν κιόλα, γιατί λέγοντας όλα που λέτε ενοχλούν, λέγοντας ότι θα κόβω τις συντάξεις από τους πλουσίους, κανένας πλούσιος δεν θα ψηφίσει Ένωση Κεντρών. Θα ψηφίσει κανένας, άμα ακούει ότι θα του κόψω τη σύνταξη.
Αλλά το κάνω για να βοηθήσω το φτωχό. Άρα τι περιμένω από τη νέα γενιά, περιμένω να το καταλάβει ναι. και να κάνει τις Ένωσης Κεντρών το ποσοστό 8-10. Ο νέος, άμα δεν καταλάβει ότι για αυτόν βρίσκεται ένας πολιτικός που δυσαρεστεί. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει πολιτικούς να χαϊδεύουν. Ναι. Και βρίσκεται ένας και λέει: θα κόψω, θα κάνω, θα δείξω. Και με σκοπό τη διατήρηση μιας πόλης. Αν κατάλαβα καλά, διορθώστε με αν έχω καταλάβει καλά. Εσείς είστε υπέρ της συνεννόησης για μέτρα μετά το 18. Όποιος δεν είναι τρελός. Αυτό λέτε. Διότι θα φτωχέψει η χώρα και θα πάει χαμένο το 18. Θα έχουμε 9 χρόνια μνημόνια. Μάλιστα. Και φανταστείτε λοιπόν 9 χρόνια μνημόνια και να πάμε Brexit. Άρα υπέρ τέταρτου μνημονίου είστε υπέρ. Όχι, είμαι όχι. υπέρ του να πάρουμε άλλα μέτρα αφαίρεσης παθογενειών. Γιατί αυτό που σας είπα τώρα, το κόψιμο των μεγάλων συντάξεων. Ναι, αυτό είναι δεν ένα, άλλο είναι ένα μέτρο. Ναι. Μετά έχουμε 330.000 τριπλές συντάξεις. Έχουμε 1.200.000 διπλές κύριες. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο δύσκολο. Δηλαδή παθογένειες. Μετά πρέπει να εκτοπιστούν από το δημόσιο οι αργόμισθοι. Οι ξένοι φωνάζουν μειώστε δραστικά τις δαπάνες του δημοσίου. Ξέρετε τι εννοούν τις δαπάνες του δημοσίου. Τι εννοούν ακριβώς. Αν έχει αργόμισθο στο δημόσιο σας. Αυτό, να απολύσουμε. Βέβαια. Να απολύσουμε τους αργόμισθους. Να απολύσουμε αν είναι αργόμισθοι. Εσείς υπερασπίζετε τους αργόμισθους. Εδώ μέσα έχετε αργόμισθους, κύριε Λέτσο. Όχι. Αν είχατε. Όχι, δεν έχουμε κανέναν. Αν είχατε. Εδώ εργαζόμαστε. Αν είχατε, θα τους υπερασπιζόσαστε να είναι κοπρόσκυλα. Αργόμισθους εδώ, τι να τους κάνουμε. Άρα γιατί στο δημόσιο που θέλω εγώ να διώξω τη σαπίλα. Γιατί πιστεύετε, κοιτάξτε, γιατί εμφανίζεστε ως όχι, δεν εμφανίζομαι λυπημένος. Όχι, ακούστε, δεν είμαι καθόλου χαρούμενος σήμερα. Χαρούμενος και αισιόδοξος. Το δημόσιο, που θα φύγουν το δημόσιο όμως έχει μειωθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Ποιος σας το είπε. Και άλλο να το μειώσουμε. Έχετε πάει σε κανένα υπουργείο να τους δείτε. Έχω πάει σε υπουργείο. Την ώρα που πίνουν καφέ, καντίνες. Πιστεύετε ότι υπάρχουν πολλοί αργόσχολοι σε αυτή την περίοδο. Πού Παναγία μου. Πηγαίνετε στο Υπουργείο Συγκοινωνιών στον Μπραχάμι. Μία φορά, ένα πρωί. Εγώ σας συνιστώ μια μέρα να περάσετε από τον Μπραχάμι. Τώρα, μόνο που θα τα ακούσουν, θα αρχίσουν να κάθονται σε ένα γραφείο και να κάνουν ό,τι γράφουν. Τώρα, πείτε μου κάτι άλλο. Θα σας κάνω μια δύσκολη ερώτηση. Και σας έχουμε πράγματι να πάει καλά η Ένωση Κεντρών και να αυξήσετε και τα ποσοστά που λέτε κτλ. Στην περίπτωση, στην απευθεία περίπτωση, που δεν μπείτε στη Βουλή στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, ναι. Τι θα κάνει ο Βασίλης Λεβέντης. Τι θα κάνει. Ολοκληρώσατε. Παρακαλώ. Ναι. Καταρχάς είμαι σίγουρος περί της νίκης. Δηλαδή ότι θα είναι και μεγάλη η νίκη. Γιατί θα υπάρξουν και δύο κόμματα που δεν θα μπουν μέσα. Ποια. Εσείς που τα λέτε έξω τα δόντια. Όχι, δεν μπορώ αυτό γιατί δεν. Εννοείται το ποτάμι. Το κόσμος ξέρει. Δεν εννοώ κανέναν. Δεν εννοείται κανέναν. Έχω την υπόνοια. Από τα υπάρχοντα κόμματα που είναι στη Βουλή. Ναι. Με βάση τα αληθινά ευρήματα που γνωρίζω, ότι δύο κόμματα κινδυνεύουν. Που είναι μέσα στη Βουλή σήμερα. Που είναι στη Βουλή να μην μπουν μέσα. Αλλά αυτό δεν με χαροποιεί. Γιατί η παρουσία μικρών κομμάτων είναι πάντα χρήσιμη. Ναι. Το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, δεν με χαροποιεί. Άρα, πώς διασφαλίζεται η άνοδος της Ένωσης Κεντρών. Διασφαλίζεται εκ του ότι αυτά που λέω δυσαρεστούν και θα σκεφτεί ο κάθε νέος ειδικά. Βρίσκεται ένας πολιτικός που δυσαρεστεί, ενώ όλοι οι άλλοι χαϊδεύουν. Ναι. Μήπως αυτόν τον πολιτικό ψάχνει η Ελλάδα. Μάλιστα. Γιατί από όλους είναι τους άλλους που χαϊδεύουν, τι είδαμε κύριε Λιάκο. Μέχρι τώρα. Τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Πέστε. Είναι μία λογική. Γι' αυτό βεβαίως. Ελπίζω βασίμως ότι θα έχετε και αύξηση. Ότι η Ένωση Κεντρών θα έχει αύξηση, σημαντική δυναμική λέτε. Αύξηση. Κύριο Στέλιος λογιστής, για να δούμε τι σας ρωτάει. Χρεοκοπημένοι είμαστε γιατί δεν κάνουμε επίσημη χρεοκοπία. Είμαστε χρεοκοπημένοι γιατί δεν κάνουμε λέει, επίσημη χρεοκοπία. Ναι, γιατί ο κύριος δεν καταλαβαίνει. Τώρα είμαστε χρεοκοπημένοι, αλλά λόγω μνημονίων. Παίρνουμε τις συντάξεις μας, παίρνουμε τους μισθούς μας. Ναι. Στις τράπεζες θεωρητικά υπάρχουν τα λεφτά. Θεωρητικά. Θεωρητικά. Διότι αν δάνεια δεν δίνουμε. Αν πάμε όλοι να τα ζητήσουμε, καήκαμε. Αν τα λεφτά όλα όσα έχουν οι Έλληνες πολίτες πάνε και τα ζητήσουν από τις τράπεζες. Τι να κάνουμε τότε, γιατί να τις έχουμε τις τράπεζες, άμα δεν δίνουν δάνεια. Έχουμε μα γιατί έκανε το capital control. Έχουμε τα για να μην μπορείς να πάνε να τα σηκώσεις. Άρα τι. Για να έχει και σαν λύση το να στα πάρει. Όταν μπήκε το capital control. Και γι' αυτό μας σωθούν και προς βέβαια, και έχει και αυτό μια έσκατη λύση. Αν κολώσει εδώ, κολώσει εκεί, κολώσει στο άλλο, θα πάει να αρπάξει. Δηλαδή θα δουλεύουμε μόνο με τις κάρτες, με τα πλαστικά. Σου λέω, είναι μια λύση ενός τρελού πρωθυπουργού να καταλήγει και σε αυτό. Τα capital σαν βλέπετε έσκατο, να φεύγουν. Σαν έσκατο μέτρο παραμονή. Τα capital βλέπετε να φεύγουν. Οπότε. Πότε. Ξέρετε πότε θα φύγουνε. Σας το λέω εγώ. Κάτι που με ρώτησε ένας Γερμανός. Ακούστε πότε θα φύγουνε. Θα φύγουν όταν αρχίζουν και έρχονται λεφτά.
Όταν θα αρχίσουν να έρχονται. Δηλαδή, όταν έρχονται 5 δισεκατομμύρια κάθε εβδομάδα, επί 2 μήνες, και τα 120 που έχουμε τώρα γίνουν 180. Υπάρχει τέτοια περίπτωση να έρχονται 5 δισεκατομμύρια. Όχι, αν αρχίζουν και έρχονται εργοστάσια, επενδύσεις, πολιτική σταθερότητα, μια κυβέρνηση 200 βουλευτών κλπ. Και αρχίσουν και επιστρέφουν χρήματα, τότε δεν υπάρχει ανάγκη για capital control. Πολιτική σταθερότητα τώρα δεν βλέπετε. Όχι, δεν είναι. Είναι μεν 100, στη Βουλή. Έχει το 153, αλλά όλοι ξέρουν ότι είναι μεμψίμηρο. Είναι μεμψίμηρο αυτό το 153. Περιέχει αριστερούς που δεν τους αρέσει η Ευρώπη, περιέχει έναν καμένο που είναι δεξιός, υπάρχει μια σύζευση λίγο παραφύσιν ενός δεξιού κόμματος. ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Είναι κάτι. Λέτε παραφύση σύζευση. Γιατί είναι δεξιό κόμμα, προσέξτε, δεν το λέω με κακία. Όχι, βέβαια, γιατί. Δεν το λέω με κακία. Ο Σούλτς ο ίδιος. Όταν έγινε η κυβέρνηση Τσίπρα, ο Σούλτς, ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, είπε ότι αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Καλά, ο κύριος Σούλτς ήθελε ΣΥΡΙΖΑ με ποτάμι. Δεν ξέρω τι ήθελε. Συμπαντεί τον κύριο Θοδωράκη. Εσείς όταν το είδατε αυτό, είπατε, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Κοιτάξτε, τα έχουμε δει όλα, κύριε πρόεδρε. Τι να σας πω. Επειδή τα έχουμε δει όλα, είναι καλό. Δηλαδή, τώρα, αν είναι καλό, θα δείξει. Στο πλαίσιο του τα έχουμε δει όλα. Θα δείξει ο λογαριασμό τη διακυβέρνηση. Εντάξει, Σοφία, εντάξει, μου ευχαριστώ πολύ. Εμένα μου είναι συμβαθής. Βλέπετε τι γίνεται. Εμένα μου είναι συμβαθείς οι μετέχοντες στην κυβέρνηση. Αλλά δε, δηλαδή αν αύριο το πρωί δείτε Χρυσή Αυγή και Τσίπρα. Αν δείτε αύριο Χρυσή Αυγή και Τσίπρα. Χρυσή Αυγή και Τσίπρα, πώς να αυτό είναι. Αυτό είναι το παραφύση. Το ξέρετε ότι ο Καμένος, μερικοί υποψηφοί του είχαν έρθει και με βρήκανε εμένα. Για να έρθουν στην Ένωση Κεντρών. Και μερικούς έκανα το λάθος και τους έβαλα. Μου βγήκανε ακροδεξιοί πολλοί. Μάλιστα. Το καταλάβατε. Mm. Δηλαδή το κόμμα του Καμένου. Τώρα γιατί το είπατε ΣΥΡΙΖΑ Χρυσή Αυγή αυτό. Ξέρετε γιατί το είπα. Είναι υπερβολικό. Γιατί είπατε τα έχουμε δει όλα, άρα όλα. Καλά, αυτό τώρα είναι. Σενάριο, όλα είναι. Κακό σενάριο επιστημονικής. Θέλω να πω λοιπόν στην πολιτική πρέπει οι συγκλήσεις. Εδώ δεν κάλεσε τον κύριο Μιχαλολιάκο. Ο κύριο Τσίπρας δεν τον κάλεσε για τον Κυπριακό. Έκανε καλά που δεν τον κάλεσε τον κύριο Μιχαλολιάκο. Γιατί να συζητήσουμε τον Μιχαλολιάκο. Γιατί δεν είναι εκλεγμένο κόμμα. Ο Χίτλερ στη Γερμανία, όταν βγήκε με εκλεγμένο κόμμα. Ναι, ναι. Και μετά έγινε σφαγέας. Ναι. Άρα, δηλαδή, εσείς αν ήσασταν σήμερα πρωθυπουργός. Δηλαδή, η λέξη εκλεγμένο κόμμα. Δεν θα καλούσατε τον κύριο Μιχαλολιάκο να κουβεντιάσετε. Γιατί Κυπριακό, αυτό ήθελα. Όχι, διότι είναι απόψη. Άρα έκανε σωστά ο κύριος Τσίπρας. Βεβαίως. Διότι σας λέγω αυτή η άποψη ότι είναι εκλεγμένο κόμμα. Ναι. Δεν κατοχυρώνει ότι είναι και δημοκρατικό. Αλλά ο κόσμος τον ψηφίζει, αυτό είναι το πολίτευμα και που έχουμε. Και το Χίτλερ σας λέω. Εντάξει. Μα όχι σας λέω. Μα μιλάτε για το Χίτλερ τώρα. Μην πάμε τώρα. Μα πίσω. Και όλους τους ακροδεξιούς. Είναι χιτλερικός. Ο κ. Μιχαλολιάκος είναι χιτλερικός. Σε αμπουκάλια δεν είχαν τα σήματα του Χίτλερ. Ποιανού είχαν. Άρα είναι χιτλερικός. Τα δικά μου. Αυτό λέτε. Ναι. Συγγνώμη. Την άποψή σας ρωτώ. Τα σήματά του ποιανού είναι. Μάλιστα. Λέτε για τις βάστικες και αυτά. Όλα αυτά δικά μου ήταν. Άρα είναι φασιστικό κόμμα. Δεν λέω τίποτα. Αυτά δεν θέλω. Μα όταν μου λέτε να ανοίξω ότι... μέτωπο. Ναι. Απλά σας λέγω ότι ούτε εγώ θα τον καλούσα. Τι να συζητήσω. Ένα κόμμα καταρχάς που όλο βρίζει το κογκλήφους, βρίζει τους ξένους, το βρίζει όλους. Το οποίο το ψηφίζει μισό εκατομμύριο δηλαδή, κόσμο. Όταν ανοίγουν το σώμα τους οι άνθρωποι είναι ένα βρυσίδι. Τι να συζητήσουμε, κύριε Λιάτσο. Μάλιστα. Αυτό. Όχι, την άποψή σας θέλω. Συζητάμε με ανθρώπους συνεννοήσιμους. Λέτε ότι όταν ο άλλος, από την ώρα που θα ανοίξει το στόμα του μέχρι την ώρα που βρίζει. Τι να συζητήσεις. Τι να συζητήσεις. Ναι. Κύριος Πλούταρχος είναι συνταξιούχος. Για να τον ακούσουμε. Γιατί άλλαξε στάση. Άλλα μας έλεγε, άλλα άλλαξε κι αυτός. Αλλάξατε στάση, λέει. Πραγματικά με αδικεί ο κύριος, πώς είπαμε. Πλούταρχος. Έχει και πολύ ωραίο όνομα. Πλούταρχος. Πλούταρχος, διότι είμαι ο μόνος που δεν έχω αλλάξει θέση από το 80 που ασχολούμαι. Είστε σταθερά στις απόψεις σας. Είμαι σταθερά κατά των μεγάλων συντάξεων. Είμαι σταθερά κατά του ρουσφετιού. Κατά των απολύσεων στο δημόσιο. Κατά των αργόμισθων, ας πούμε. Είμαι υπέρ της απλής αναλογικής. Δηλαδή είμαι οι κύριοι άξονες των πιστεύων μου είναι οι ίδιοι από τότε που ασχολούμαι. Από το 80. Ναι, ναι. Πάμε και στον κύριο Σπύρο, τον συνταξιούχο. Για τη χώρα, τι θα κάνετε. Για πέστε μου, εσείς οι πολιτικοί, για την Ελλάδα, για τη χώρα μας, για την νεολαία μας, για τον κόσμο που δεν δουλεύει και κοιτάμε τους ξένους. Τι μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα, να το λύσουν. Είναι το κυριότερο απ' όλα. Αυτά που λέω μέχρι τώρα για τη χώρα δεν για τα λέω. Χώρα δεν τα λέω για τα Σκόπια τα λέω. Ο κύριος Γιάννης είναι ο τελευταίος που μίλησε μαζί του η Κατερίνα η Καμπόσου. Είναι πρώην καθηγητής Πανεπιστημίου στη Νέα Υόρκη. Για να τον ακούσουμε. Κύριε Καλ... Γιατί πουλήσατε και προδώσατε αυτό το λαό. Τι σας έφταξε.
Είναι γενική η τοποθέτησή του. Δεν, ναι, δεν αναφέρεται σε εσάς. Ο Γιάννης, ναι, δεν έχει ακούσει μια εκπομπή σαν αυτήν που κάναμε. Γιατί προφανώς όταν πήρατε το βίντεο δεν είχε γίνει εκπομπή. Φυσικά. Ναι, δεν είχε γίνει εκπομπή. Το μεσημέρι έγινε αυτό. Και το δεν κατάλαβε την κουβέντα που είπα. Ναι. Είπα μια κουβέντα κάποια στιγμή ουσιώδη πολύ. Mm-hmm. Ότι ο μόνος τρόπος να σταματήσουν τα κοψίματα μισθών και συντάξεων και αυτή με η μιζέρια που υπάρχει, ναι, ναι, ο μόνος τρόπος, ναι, είναι να φέρουμε επενδύσεις. Ναι. Και γι' αυτό με τέτοιο πάθος από την ώρα που μπήκα στη Βουλή ζητούσα οικουμενική, έγινα μονότονο. Το λέτε συνεχώς. Είπαν κόλληση βελόνα. όλοι, και ο Τσίπρας με καυτηρίασε επ' αυτού μου, γιατί δεν του άρεσε προφανώς. Προφανώς δεν του άρεσε. Εγώ όμως θεωρώ, ξέροντας ότι μόνο αυτό είναι η λύση για να σταματήσει αυτή η δυσάρεστη πλευρά της οικονομίας. Η λύση είναι η οικουμενική. Επιμένει, μόνο. Μόνο γιατί Έλληνες και ξένοι λένε, και στην Αστόρια που πήγα που μίλησα σε Έλληνες, λέγε δεν μονιάζεται για 3 χρόνια. Όλοι μαζί. Να λύσετε το οικονομικό. Το προβλήματά σας. Ναι, και έχω το παράπονο αυτό και από τον Τσίπρα. Και μου απάντησε βέβαια ο Τσίπρας επ' αυτού, το συζητήσαμε και αυτό προχθές. Λέω γιατί δεν παρετιώσουν να. Κέρδισε σε 1.5 χρόνο ακόμη πρωθυπουργίας. Ενώ θα ήταν γενναιότητα να παραιτηθεί, γενναιότητα να κάνουμε μια κυβέρνηση 250. Δεν το συζητάει, ναι, αυτό. Το συζητάει. Όχι, ακούστε τι μου είπε. Τι σας είπε. Ο Μητσοτάκης δεν το ήθελε, επειδή η γεννηματά ψήφισε ενισχυμένη. Κοιτάξτε, από την ώρα που ψήφισε η γεννηματά ενισχυμένη, ο Μητσοτάκης παίρνει 50 έδρες δώρο. 50 έδρες μπόνους. Οπότε παίρνοντας 50 έδρες μπόνους, πλησιάζει 144 σαν πρώτο κόμμα. Θα βρει λοιπόν άλλους 8 να κάνει κυβέρνηση. Ποιος λέτε θα βρει, αν βρει. Τη γεννηματά. Σε αυτό το σενάριο. Αυτόν που του τα έδωσε. Τη γεννηματά, λέτε. Ναι. Λοιπόν. Μάλιστα. Οπότε. Γιατί να κάνει. Και έχει ξαναγίνει γιατί πάλι, να κάνει κουβέντα. Για να ψηφίσει η γεννηματά υπέρ τη ενισχυμένη, έχει έρθει σε γάμο συμφωνία με τον Κυριάκο. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μας είπατε πράγματα τα οποία ο κόσμος θα τα αξιολογήσει και μας αποκαλύψατε και. Αλάθητος δεν είναι κανείς, θα με κρίνει ο κόσμος. Αλάθητος δεν είναι κανείς, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ εγώ, κύριε, που για ακόμη μία φορά σας είχαμε εδώ και ευχαριστώ. Κάναμε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση ευχαριστώ. Και ακούσαμε τις πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πρωτοσέλιδο της Κόντρα Νιούς το βλέπετε.